Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Παρακολουθείτε την 18η κατά σειράν εκπομπή με τίτλο V for Vendetta. Ημερομηνία εγγραφής η 7η Μαΐου 2018. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, της κρυμμένης επικαιρότητας εννοείται. Και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσω τον αγαπημένο σας προσκεκλημένο, τον Mr. V. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Αληθώς ο Κύριος, να είστε καλά. Και εσείς, και πριν σας δώσω το λόγο, να διαβάσω λίγο τις ιστοσελίδες οι οποίες ανέβασαν τη 17η εκπομπή. Είπαμε ότι σε κάθε εκπομπή θα το κάνουμε αυτό. Διότι χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση ή να είναι προσυνεννοημένο κάτι, έχουν την καλοσύνη να μας ανεβάσουν τις εκπομπές. Οπότε θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση δική μας να τους ανεβάζουμε και τους ευχαριστούμε, να τους αναφέρουμε και τους ευχαριστούμε βεβαίως γι' αυτό. Είναι η εξής ιστοσελίδες, η Greek National Pride, η Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως, η Secret Real Truth, Έλλην Ελληνολάτρης, Fool's Code, Crete News, η FN Press ηλεκτρονική εφημερίδα και Σότος 206. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από όποιο θέμα εσείς νομίζετε πριν πάμε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να καλύψουμε το δυνατόν πάλι περισσότερες ειδήσεις. Ναι, και είχαμε και κάποια θέματα τα οποία δεν προλάβαμε να υποσχεθήκαμε ότι θα δείξουμε κάποια στοιχεία περισσότερα. Πριν δείξουμε αυτές τις φωτογραφίες που οφείλουμε, δεν θα ήθελα να περάσει απαρατήρητη μια πολύ σοβαρή και θα έλεγα τραγική επέτειος, κύριε Βασιλιάδη. Αυτές τις ημέρες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια και έχουμε αυτή την θλιβερή επέτειο. Μάλιστα. Από τα δολοφονημένα θύματα της τραπέζης Μαρφίν στην οδό Σταδίου. Σωστά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μιλάμε για τρεις ανθρώπους, για την ακρίβεια για η μία εκ των τριών ήταν έγκυος, οπότε ουσιαστικά είναι για τέσσερα ανθρώπους. Τα θύματα, οι οποίοι περιέργως μέσα στο κέντρο της πρωτευούσης δεν μπόρεσαν για κανένα λόγο, σε πολλά εισαγωγικά η φράση, να διασωθούν και να αποφύγουν αυτόν τον τραγικό θάνατο μέσα στη φωτιά. Τη φωτιά που βάλανε οι γνωστοί άγνωστοι επίτηδες, πετώντας μολότοφ μέσα στο κτίριο της τραπέζης. Ναι, το θέμα είναι γιατί κουκουλώθηκε αυτό, γιατί σίγουρα ξέρουν ποιοι το κάνανε, έτσι. Δηλαδή, χρόνια, είναι βέβαιο ότι ξέρουν ποιοι το κάνανε, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, ναι. Είναι προστατευόμενοι. 8 χρόνια αμνησίας, αφωνίας και λησμονιάς, θα έλεγα. Ναι. Και υπήρχαν φωτογραφίες, δείχνανε κάποιο τύπο εκεί πέρα γνωστό και με μια τεράστια ντουντούκα. Είναι ο κλασικός τύπος σε όλα τα έκτροπα των Αθηνών. Μπράβο. Ο Διοπτροφόρος. Ναι. Σε ένα ξαδελφάκι κόμμα παράρτημα του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα. Για να είμαστε ακριβείς. Ναι, ποιος είναι αυτός? Τον ξέρουν όλοι. Είναι ο περίφημος ντουντουκοφόρος Πέτρος. Είναι διάσημος. Ναι. Και υπάρχει φωτογραφία. Και φωτογραφία. Που είναι παρόν όταν και εγώ ήταν ναι, η Μαρφίν. Ναι, με την ντουντούκα στα χέρια. Μάλιστα. Μάλλον είναι προέκταση του χεριού του η ντουντούκα, διότι δεν έχει φωτογραφηθεί ποτέ χωρίς ντουντούκα στο χέρι. Ναι. Αλλά κανένας εισαγγελέας δεν τον κάλεσε. Όχι, δεν το βρήκανε. Μέχρι σήμερα δεν τον βρήκανε. Δεν θα τον ξέρουν. Ναι, είναι άγνωστος, φαίνεται. Είναι άγνωστος. Ναι, ναι, είναι σε χιλιάδες φωτογραφίες, αλλά είναι άγνωστος. Ναι. Τόσο δεν υπονοούμε κάτι, γιατί αυτός φωνάζει στην ντουντούκα. Αλλά υπάρχουν και. Και τα θύματα θα περιμένουν δικαίωση SAE. Δυστυχώς. Το ένα είναι αυτό το θέμα που δεν πρέπει να αφήσουμε και δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Το άλλο που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Βασιλιάδη, και έγινε σήμερα το πρωί, ημέρα Δευτέρα, 7η Μαΐου, στην ραδιοφωνική συχνότητα 90,1 των Μάλιστα. παραπολιτικών το πρωί, στην εκπομπή του γνωστού παρουσιαστού του Γιώργου Τράγκα, ήταν καλεσμένη για συνέντευξη η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Μεταξύ άλλων λοιπόν που ανέφερε, είπε χαρακτηριστικά ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Σταύρος Κοντονής, για τους πάρα πολύ
επιβλαβείς για πολύ κόσμο και άσχημους πληστηριασμούς και μάλιστα πρώτης κατοικίας, έχει λέει ρυθμίσει να δίνεται η δουλειά πακέτο σε έναν συντοπίτη του και σε μια εταιρεία ενός συντοπίτη του. Μια χαρά. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, δεν είδαμε αντιδράσεις. Μάλιστα. Και ήταν ζωντανό στον αέρα αυτό. Επιγραμματικά το αναφέρουμε για να μην προσπεραστεί. Και είναι και νομικός η κυρία Κωνσταντοπούλου, οπότε προφανώς ξέρει τι λέει, έτσι. Ασφαλώς και μην ξεχνάμε ότι ήταν και υπεύθυνη του τομέως δικαιοσύνης στο κυβερνών κόμμα πριν γίνει η κυβέρνηση και γνωρίζει τα θέματα από πρώτο χέρι. Ας πάμε όμως να μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Πρώτον, κοιτώντας το ημερολόγιο, να πούμε ότι έχουν συμπληρωθεί 67 ημέρες της ομοιρίας, της εχμαλωσίας. Πολύ σημαντικό. Το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου, καμία ημέρα, καμία ώρα, ότι έχουμε ακόμα δύο στρατιωτικούς μας, οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε φυλακές υψής της ασφαλείας, κύριε Βασιλιάδη, λες και πρόκειτο να κάνουν απόδραση και να φύγουν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολύ σωστό. Θα πρέπει όμως να το... Σε κάθε ευκαιρία θα το αναφέρουμε. Θα το αναφέρουμε. Μέχρι να επιστρέψουν πίσω. 67 ημέρες. Θα το θυμίζουμε ακριβώς σε κάθε εκπομπή αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει, θα έλεγα, τίποτα ουσιαστικό. Μα ποια κυβέρνηση τώρα έχουμε, κυβέρνηση. Έλατε. Για να προσπαθήσει να δώσει τέλος σε αυτό το πολύ σοβαρό εθνικό θέμα. Και με συγχωρείτε, γιατί να μην το πούμε αυτό και στον πόνο αυτών των γονέων. Ακριβώς. Οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα γίνει με τα παιδιά τους. Ναι. Ιρίς στο εμπαρόδο να πούμε ότι έγινε η τρίτη απόρριψη του αιτήματος των δικηγόρων για την απελευθέρωσή τους. Αλλά με συγχωρείτε, δεν έχει κανένα δικαστικό σύστημα η Τουρκία. Μην γελιόμαστε, είναι μια στιγμή δικτατορία. Οπότε, ό,τι αιτήματα και να κάνουν, είναι άλλες οι παράμετροι που ισχύουν. Σχετικά όμως με το θέμα των εχμαλώτων μας, των δύο εχμαλώτων μας, ναι, είναι η περίπτωση που δεν τονίστηκε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, τη συλλήψεως στο ίδιο σημείο, στο δάσος δηλαδή των Καστανιών, προημερών, ενός Τούρκου αγρότου, βάλτε σας παρακαλώ εισαγωγικά στο αγρότης, ο οποίος μάλιστα, θα το πω σχεδόν γελώντας, μπερδεύτηκε και μπήκε με το γεωργικό του μηχάνημα μαζί μέσα στο ελληνικό έδαφος. Εννοείται ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη αμέσως από τους στρατιωτικούς και την περίπολο και ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε, ο Τούρκος, ο οποίος μάλιστα είναι ο κύριος Μουσά Αλερίκ, συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και ο εισαγγελέας της έδρας, κύριε Βασιλιάδη, ναι, έκρινε ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, λέει, και να απελαθεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω, η Τουρκία έτσι κάνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αφήνει ελεύθερους τα οποιαδήποτε περιστατικά συμβούν, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Είμαστε στην εντελώς αντίθετη πλευρά, στο εντελώς αντίθετο σκηνικό που βιώνουμε. Τον άφησαν ελεύθερο και υπό τους γέλωτες των Τούρκων συνοριοφυλάκων και τελωνιακών, ο κύριος αυτός, ο Αλερίκ, ο Μουσά Αλερίκ, οδηγήθηκε ελεύθερος πίσω. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε ένα άλλο θέμα, συγχωρέστε με, διότι δεν είδα να το κοιτάνε καλά και να το συζητάνε ούτε τα κανάλια ούτε τα ραδιόφωνα. Ναι. Μας είπαν από το πρωί ως το βράδυ, όσο διήρκεσε λίγο βέβαια η ιστορία αυτή με τον εχμάλωτο τον Τούρκο, αγρότη τον ανέβαζαν, αγρότη τον κατέβαζαν. Μάλιστα. Ένα λεπτό, να σταματήσουμε εδώ. Έκανε δηλώσεις στα τουρκικά μέσα ενημερώσεως, κύριε Βασιλιάδη, ο δήμαρχος Αδριανουπόλεως. Ξέρετε τι δήλωσε? Ναι, για να ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου υπάλληλος, λέει, στο Δήμο. Τελικά θα αποφασίσουμε, είναι δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αδριανοπόλεως ή είναι τυχαίος αγρότης που του φύγε το τιμόνι και μπήκε στο ελληνικό έδαφος με το γεωργικό του μηχάνημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι γελοί, οι τύποι εδώ πέρα τον άφησαν ελεύθερο, τον επέστρεψαν. Αυτό έχει σημασία. Αλλά και τώρα τα άλλα είναι... Αλλά και οι ιδιώτες του. Ας δούμε, ναι, ας δούμε τις φωτογραφίες για να μην ξεχνιόμαστε με αυτό το πρόσωπο, το εντελώς τυχαίο του αγρότου. Έτσι, του αγρότη, έτσι, του έχουμε δύο φωτογραφίες. Ας αποφασίσουν οι Τούρκοι τελικά είναι δημοτικός υπάλληλος του Δήμου ή είναι αγρότης του κυρίου αυτού. Ας δούμε παρακαλώ. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από την προηγούμενη φορά, ναι, που είχαμε υποσχεθεί. Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να τις δείξουμε πρώτα αυτές. Λέτε να... Ξέρετε ποιες φωτογραφίες? Α, κατάλαβα τι λέτε.
Για ναι. Είναι οι φωτογραφίες που συγκλονίζουν τους λίγους που τις έχουν δει, πολύ λίγοι γιατί αποφεύγουν να τις δείξουν, χιλιάδες μερίδες φαγητού. Ακριβώς. Που προσφέρονται στους λαθρομετανάστες, προσέξτε, που σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι από catering, αλλά είναι από τις εγκαταστάσεις, από τα μαγειρία του πολεμικού ναυτικού, ναι, ένα σημαντικό μέρος, τις οποίες οι λαθρομετανάστες πετάνε. Φαίνεται είναι πολύ γκουρμέ και κυριλέ αυτοί οι άνθρωποι, που, οι φουκαριάριδες που δεν έχουν να φάνε, και τις πετάνε διαρκώς, προκαλώντας ανίποτα. Ακριβώς προκαλώντας. Έτσι. Όταν οι Έλληνες ψάχνουν στους κάδους, έτσι, αυτά τα γαϊδούρια στην κυριολεξία, και ναι, είναι νομίζω επικής όρος, ναι. Παίρνουν τα φαγητά και τα πετάνε στα σκουπίδια. Τα οποία τα πληρώνει η καμπούρα μας για να γίνουν, έτσι. Εννοείται ότι τα πληρώνουμε εμείς. Ας μας δείξει, παρακαλώ, έχει δίκιο ο κύριος Βασιλιάδης. Παρακαλώ την τηλεσκηνοθέτηδα, ας μας δείξει αυτά τα ατελείωτα. Κοιτάξτε εδώ. Το χάλι. Είναι αμέτρητα. Το χάλι. Είναι αμέτρητα. Προσέξτε, δεν θα βρείτε ένα από αυτά τα πλαστικά άδειο. Είναι όλα γεμάτα. Και πολλά είναι κλεισμένα ακόμα και με τη ζελατίνα. Όπως τα πήραν, τα πετάξανε. Όχι ότι δοκιμάσανε ένα και πετάξαν τα υπόλοιπα. Όχι έτσι. Τα πετάξανε τόφια. Ας δούμε και τις επόμενες, παρακαλώ, φωτογραφίες. Έχει ξεχυλήσει ο κάδος. Πρέπει να σας πούμε ότι είναι σε κάποιο λιμάνι, κοντά σε λιμάνι. Μπράβο, γιατί έχουμε πλήθος από κοντέινερ στο βάθος και γερανούς. Είναι ξέχυλος ο κάδος και δεν κλείνει. Πάμε να δούμε την επόμενη. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσα φαγητά είναι πεταμένα κάτω. Ας δούμε και τις άλλες, παρακαλώ. Δείτε το. Το ρύζι μαζί με τα υπόλοιπα. Όπως είναι σφραγισμένο. Κοιτάξτε εδώ το παστίτσιο. Στην ίδια κατάσταση. Δείτε εδώ. Εδώ κοιτάξτε. Είναι αδύνατον να μετρήσετε εκατοντάδες μερίδες πεταμένες στα σκουπίδια. Έτσι. Στα σκουπίδια. Έτσι. Γιατί, κύριε Βασιλιάδη, εδώ κοιτάξτε. Ναι. Γιατί τα κανάλια δεν δείχνουν αυτές τις φωτογραφίες. Ποτέ τους. Ποτέ τους. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν λέγονται από την τηλεόραση. Έτσι, ειδικά όταν παρακολουθούν και παιδιά. Κρατηθείτε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αυτά είπατε ότι τα φτιάχνει το πολεμικό ναυτικό. Ως ένα βαθμό. Όχι, σίγουρα και ο στρατός Ξηράς. Και άλλες εταιρείες. Δεν ξέρω. Που παίρνουν αναθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέμα αυτό. Ο στρατός ασχολείται. Ναι. Εδώ οι δικές δυνάμεις ασχολούνται να καθαρίζουν τις τουαλέτες των λαθρομεταναστών, λέει. Λοιπόν, στο Βόλο, κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ναι. Είναι η πεζοναύση στο Βόλο. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτή την εικόνα την γνωρίζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ασφαλώς. Εθνικής Αμήνης. Το έχουν κάνει τώρα η νέα μοδα, Υπουργείο Άμυνας. Το Εθνικής έχει καταργηθεί. Έχει πεθάνει το Εθνικής. Το έχει φάει η Μαρμάγκα τώρα. Ναι, ακριβώς. Υπουργείο Άμυνας λέει. Λοιπόν, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δεν γνωρίζει. Γνωρίζει. Γιατί δεν παίρνει μέτρα για αυτό το πράγμα. Γιατί κάνει ότι δεν ξέρει. Κάνει ότι δεν βλέπει. Ωραία. Δεν τα θέλουν αυτά τα γουρούνια, τα φαγητά να τα φάνε. Ναι. Γιατί δεν τα επιστρέφουν και να τα πάρουν Έλληνες οι οποίοι έχουν ανάγκη. Καταπληκτική ερώτηση. Απάντηση δεν θα σας δώσει κανένας. Σιγά μην δώσουν απάντηση. Καταπληκτική ερώτηση. Τόσοι πονεμένοι άνθρωποι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τον Τούρκο που τον γυρίσαμε δώρο στην Τουρκία. Πραγματικό πίσω. Αναπάντεχο δώρο. Είναι αυτός είναι. Ο Μουσά Αλερίκ, που ακόμα δεν καταλάβαμε και δεν μας εξήγησαν. Τελικά, κύριε Αλερίκ, είσαι αγρότης που σου φύγε το τιμόνι στο δάσος των Καστανιών ή είσαι δημοτικός υπάλληλος? Δεν μου δείχνει και σε ξέρει καλά ο δήμαρχος Αδριανουπόλεως. Ναι. Έτσι, το ύφος και η στάση του δεν μου δείχνει πολύ αγρότη. Ναι. Άλλο πράγμα θυμίζει. Και λοιπόν, πάμε να δούμε και την επόμενη, φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είναι το που τον επιστρέφουμε δώρο. Για το λίγο διάστημα που τον κρατούσαν οι άνδρες ασφαλείας της αστυνομίας, ναι, και τον επιστρέψαμε μια χαρά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάμε στη συνέχεια, πάλι επί Τροχάδιν. Ναι. Πριν από λίγες μέρες ήρθε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, κύριε Βασιλιάδη, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης του Λιβάνου. Του Λιβάνου, ακριβώς. Η υπόθεση πέρασε πάρα πολύ αθόρυβα, γιατί θα μπορούσαν να μας δικαιολογηθούν και να μας πούνε ότι ξέρετε, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης πολλοί ξένοι επίσημοι έρχονται είτε για να κλείσουν συμφωνίες, είτε για να κάνουν επισκέψεις γνωριμίας ή ανταποδόσεως. Ακριβώς. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε, διότι ο άνθρωπος αυτός, ο Λιβανέζος Υπουργός Αμήνης, έκανε κάποιες δηλώσεις που θα έπρεπε να τις είχαν κάνει, κύριε Βασιλιάδη, όλοι οι Έλληνες πολιτικοί και της κυβερνήσεως και της αντιπολιτεύσεως. Ναι. Και αντί να τα πούνε αυτοί, τα είπε ο Λιβανέζος. Ναι. Και τι είπε, κύριε Βασιλιάδη, με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Ας δούμε τη φωτογραφία.
του ανθρώπου αυτού, τον οποίον θα φτάσουμε στο σημείο να τον ευχαριστήσουμε ακριβώς. Είναι μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, είναι, αν δεν κάνουμε λάθος, στο γραφείο του Υπουργού. Βλέπουμε πίσω τον πάρα πολύ ωραίο πίνακα από τις περίφημες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Στη Μικρά Ασία. Ακριβώς. Και δεν βάλαμε το βίντεο διότι είναι κάποιες διαρκείας. Είναι ξεκάθαρος και λέει με σαφή τρόπο ότι είναι εχμάλωτοι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, τους οποίους μάλιστα ανέφερε, σας παρακαλώ και Βασιλιάδη, με τους βαθμούς τους. Ο ξένος επίσημος είχε μελετήσει και είπε επίσης ότι είναι απαχθέντες. Τι σημαίνει απαχθέντες, κύριε Βασιλιάδη? Ότι τους βουτήξαν μέσα από το ελληνικό έδαφος, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, ναι. Ο κύριος Πάνος Καμένος τα είπε ποτέ αυτά? Ο κύριος Κουρέλης, συγγνώμη, Κουνέλης, τέλος πάντων, Κουβέλης, μπερδεύομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, γελάτε. Τα είπε ποτέ αυτά? Ναι. Οι κύριοι τομεάρχες αμήνης των κομμάτων, να μην αρχίσω τα επώνυμα. Ναι, καλά, καλά, καλά. Οι τομεάρχες αμήνης, ναι, είπανε εντάξει ποτέ ότι είναι απαχθέντες από ελληνικό έδαφος? Καλά. Και μας το είπε, κύριε Βασιλιάδη, ο Λιβανέζος επίσημος. Ναι. Ο κύριος Κουβέλης καθησύχασε τους γονείς και είπε ότι κάνουν ό,τι μπορούν. Βέβαια. Αλίμονα. Ανατρίχιασα, κάνουν κοιτάξτε. Ναι, ανατρίχιασα. Και εγώ, το λέω και συγκινούμε. Κάνουν ό,τι μπορούν για τα παλικάρια. Κάνουν ό,τι μπορούν. Τον ευχαριστούμε τον Λιβανέζο Υπουργό. Το δούλευμα πώς θα τελειώσει αυτή τη χώρα. Τον ευχαριστούμε τον Λιβανέζο Υπουργό Αμήνης που είπε αλήθειες που δεν λέει κανένας. Γι' αυτό και θαύτηκε τελείως το φιλμάκι στο οποίο τα δηλώνει μέσα στο γραφείο του Υπουργού. Ναι. Επίσης, χωρίς να φύγουμε από το θέμα, επειδή η ιστορία είναι τρομερός οδοδείκτης για όλους μας, κύριε Βασιλιάδη, εννοείται, αρκεί να ανοίγουμε να τη διαβάσουμε, αρκεί να αναζητούμε την ιστορία. Και όχι να ασχολούμαστε το πρωί στο βράδυ με το κλωτσοσκούφι και το ποδόσφαιρο. Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να δεν το πω. 83 χρόνια πριν, κύριε Βασιλιάδη, και συγκεκριμένα στις 11 Μαρτίου του 1935, 13 βενιζελικοί αξιωματικοί του στρατού που συμμετείχαν στο παταγωδός αποτυχέν κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935 των βενιζελικών εναντίον της νομίμου κυβερνήσεως, κατά της κυβερνήσεως Παναγίτης Σαλδάρη συγκεκριμένα, ετήθηκαν από την Τουρκία και πήραν πολιτικό άσυλο και με παρέμβαση, παρακαλώ, τους χορηγήθηκε αμέσως του ιδίου του Κεμάλ, ο οποίος ήταν πολύ ευχαριστημένος με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αφού 5 χρόνια πριν, κύριε Βασιλιάδη, τον είχε προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτοί λοιπόν οι 13 φυγάδες Έλληνες. Κοιτάξτε, τώρα δεν είχε και άδικο ο Βενιζέλος όπου τα λέμε. Δεν έσφαξε και 20 εκατομμύρια, διότι εκατομμύρια έσφαξε και μάλλον. Μερικά εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει, δεν έσφαξε ούτε σαν τον Λένιν ούτε σαν τον Στάλιν. Ναι, δεν έσφαξε και 20 εκατομμύρια. Πολύ λιγότερο. Ναι, ναι, πιο λίγα. Ναι, πιο ήταν λίγα. Πιο λίγα. Και τον πρότεινε ο άλλος, μην πω τώρα, ναι, για Νόμπελ Ειρήνης. Για Νόμπελ Ειρήνης. Ναι. Και αυτοί πήρανε πολιτικό άσυλο τότε με παρέμβαση του ιδίου του Κεμάλ και την συμπαράσταση. Ο Θεός να τον κάνει Βενιζέλο. Ναι, ακριβώς. Και τη συμπαράσταση άλλα του Τούρκου Πρωθυπουργού τότε, του Ισμέτου Νουνού, μάλιστα, ο οποίος πάντα ήταν στην ουσία ένας λακές όσο ζούσε ο Κεμάλ, και μετά ανέβηκε όλα τα στάδια της πολιτικής εξουσίας στην Τουρκία μέχρι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πρέπει να πούμε ότι οι πραξικοπηματίες αυτοί, γιατί απέτυχε το κίνημά τους το Μάρτιο του 1935, έφυγαν οδικώς από τις Σέρες, έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη. Ακούστε, νοοτροπία Ελλήνων αξιωματικών, πραγματική ντροπή. Mm. Μπήκαν σε βενζινάκα το κύριε Βασιλιάδη και πέρασαν στο τουρκικό έδαφος για να παραδοθούν. Μια χαρά. Προτίμησαν να παραδοθούν στην Τουρκία, κύριε Βασιλιάδη. Και πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί οι λεπτομέρειες βοηθάνε στην ιστορική μνήμη. Ο επικεφαλής διοικητής, που ήταν ο πρώτος των 13, ήταν ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας Σερών, ο υποστράτηγος Δέλτα Αναγνωστόπουλος. Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι θεώρησαν καλό να καταφύγουν στην Τουρκία. Και ήταν σχετικό το θέμα. Κάτι πολύ γρήγορα επίσης που δεν σχολιάστηκε καθόλου, επειδή πρόσφατα περάσαμε την πολύ συζητημένη κάθε χρόνο επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς. Μάλιστα. Να θυμίσουμε στον πολύ κόσμο για αυτή την καραμέλα που συνήθως την μασάει μονίμως η αριστερά στην Ελλάδα, ότι την 7η Απριλίου του 1937, καταλαβαίνετε επί ποιας περίοδου,
επί Ιωάννου Μεταξά, εννοείται. Εννοείται. Θεσμοθετήθηκε επίθεση μας στην Ελλάδα η ημέρα του εορτασμού της εργασίας. Προσέξτε τη διατύπωση. Με τον αλφανή, δηλαδή τον αναγκαστικό νόμο 606 του 37. Γιατί το τονίζω το αλφανή, θα δείτε συνέχεια. Καθιερώθηκε λοιπόν η τελευταία εβδομάδα του Απριλίου ως εβδομάδα εργατικής αλληλεγγύης και η 1η Μαΐου ως ημέρα εορτασμού της εργασίας. Μάλιστα. Ο νόμος μάλιστα προέβλεπε, δεν θα το αναπτύξω τώρα, και μία σειρά από ηθικές αμοιβές υπέρ των εργαζομένων. Mm-hmm. Αυτά δεν τα έκανε καμιά κομμουνιστική κυβέρνηση, κύριε Βασιλιάδη. Εννοείται. Τα έκανε ο κακός δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς υπέρ των εργαζομένων. Ναι, ναι. Και το επίσης, καπηλεύεται αριστερά έκτοτε. Επίσης, ναι. Με έναν άλλο πάλι αλφανή αναγκαστικό νόμο, τον 380 του 68, δηλαδή επί στρατιωτικού καθεστώτος, ναι. Η 1η Μαΐου έγινε υποχρεωτική αργία, κύριε Βασιλιάδη. Άρα, με δύο αναγκαστικούς νόμους, να πούμε στους διάφορους εργατοπατέρες της αριστεράς που καπηλεύονται τα πάντα. Ακριβώς. Με δύο αναγκαστικούς νόμους, δύο δικτατόρων σε εισαγωγικά έχουν και μπορούν και γιορτάζουν. Είδατε οι δικτάτορες τι κακό κάνουν. Την εργατική πρωτομαζιά. Κάνουν μάλιστα. Κακό, κάνουν κακό στην πατρίδα οι δικτάτορες. Έτσι, έτσι. Και για ευνοούτες λόγους δεν την ονομάζαν βέβαια εργατική πρωτομαγιά, αλλά υπήρχε και η ονομασία ως ημέρα των λουλουδιών, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Κάτι πολύ όμορφο που δένει με την Άνοιξη. Ναι. Και υπήρχε και απόφαση που του εκάστοτε Υπουργού Απασχολήσεως για αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο, αλλά πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, πώς και γιατί ισχύουν. Θέλω να πω δύο λόγια, δεν θα το αναπτύξω, γιατί το πέρασαν, το εξαφάνισαν τελείως. Ναι. Μια είδηση με την οποία οι κάτοικοι στην Δράμα πραγματικά ανατρίχιασαν, αλλά δεν ξέρω αν ζήτησαν το λόγο από τη Δημοτική Αρχή. Ξέρετε τι απεφάσισε, κύριε Βασιλιάδη, η Δημοτική Αρχή της Δράμας? Για να καλέσει μαζικά τους Τούρκους να επισκεφτούν τη Δράμα. Εγώ δεν μπορώ να γελάσω, συγχωρέστε με. Παράκρουση έχουν πάθει. Δεν είμαστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καλό τους ανθρώπους, αν μας ακούνε από τη Δράμα, να προβληματιστούν πάρα πολύ τι δημοτικούς άρχοντες έχουν εκλέξει, τι είδος δημοτικό συμβούλιο έχουν. Και δεν πάω στην ανάλυση, γιατί είναι μεγάλη η ανάλυση. Να, παρόλο που τη θάψανε όλα τα μαζικά μέσα δίθεν ενημερώσεως, παρένθεση διαστρεβλώσεως παραχαράξεως, τη θάψανε. Είναι δυνατόν ο Δήμος μιας πρωτευούσης νομού της Μακεδονίας να καλεί μαζικά τους Τούρκους να επισκεφτούν την πρωτεύουσα του νομού? Για κανένα λόγο. Για απολύτως κανένα λόγο. Και μην μου πείτε βέβαια για να ανοίξουν οι δουλειές των εμπόρων. Έλεος. Δηλαδή οι ανοησίες που γίνονται στη Θεσσαλονίκη με τον ανεκδίκητο Μπουτάρ Πασά τώρα σαν γάγγρενα απλώνονται και στη Δράμα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ λυπάμαι. Επιτέλους οι ψηφοφόροι πρέπει να ξέρουν και για τους δημοτικούς άρχοντες τι κάνουν και να τους ζητούν το λόγο. Καλά, κύριε, δεν είναι μόνοι δημοτικοί άρχοντες που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς και κατά καιρούς και άλλους. Έτσι, κατά καιρούς και άλλους. Που δίνουν τα σπίτια στους καινούργια σπίτια στους λαθρομετανάστες και ούτω καθεξής. Έτσι. Για να μην βάλω φιτιλιές τώρα τι μπορεί να πρόσφερε η Δράμα και δεν μιλάει κανείς για να αξιοποιήσει το υπέδαφος της Δράμας. Να κρατηθώ. Που ο κόσμος δεν το ξέρει στη Δράμα. Λοιπόν. Για πείτε. Σας προκαλώ να το πείτε. Υπάρχει πολύ φαΐ. Υπάρχει πολύ φαΐ. Για το ουράνιο λέτε. Και για το ουράνιο. Και για το ουράνιο στο Παρανέστη. Αλλά τι συζητάμε τώρα. Άμα δεν έχουν το νου τους τι κάνει ο ίδιος τους ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, τι να πούμε τώρα. Έλεος πια με αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε. Είναι δημοτικές αρχές αυτές. Ερωτώ. Άμα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα των Δήμων κλπ. Πρώτον θα χάσουν τα επεισόδια του Survivor. Ναι. Θα χάσουν τις τουρκικές σειρές, θα χάσουν τους αγώνες ποδοσφαίρου. Θα δούμε και σε αυτά. Είναι πολλά πράγματα που δεν έχει ο κόσμος χρόνο να ασχοληθεί τώρα με αυτά. Να μην ασχοληθούμε άλλο. Εκείνο που έπρεπε να πούμε το είπαμε και όσοι καταλαβαίνουν και έχουν πατριωτικές ευαισθησίες, πονάνε μέσα τους την πατρίδα, ας το προβληματιστούν και να το καταλάβουν. Οι άλλοι ας συνεχίσουν, όπως είπατε, να βλέπουν τουρκικά σύριαλ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν πρέπει για κανένα λόγο να περάσει απαρατήρητο και είναι μια ανατριχιαστική, εγώ θα την ονόμαζα, φωτογραφία από τη Λέσβο, κύριε Βασιλιάδη. Και να πούμε βέβαια, γιατί γίνονται πολλές παρεξηγήσεις με κάποιον ο οποίος δεν ξέρει γεωγραφία σε αυτή τη χώρα, υψηλά ιστάμενο,
Ότι η Λέσβος και η Μυτιλήνη είναι το ίδιο. Πάλι γελάτε. Λοιπόν, Λέσβος και Μυτιλήνη είναι το ίδιο. Για να δούμε, σας παρακαλώ. Λέσβος είναι το νησί, Μυτιλήνη είναι η πρωτεύουσα. Ναι, ναι. Θα μάθει. Αυτή τη διευκρίνηση θα μάθει από την πει όμως. Ναι, σωστά. Ίσως να το την πει ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το εξηγήσει. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχει καλούς συμβούλους ο τύπος. Παρακαλώ την τηλεσκηνοθέτηδα, ας μας δείξει ένα λεωφορείο που κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα. Το βλέπετε, αγαπητοί Έλληνες τηλεθεατές. Α, δεν είναι Ισλαμαμπάντ εδώ. Όχι, δεν είναι Λαχώρη, δεν είναι Ισλαμαμπάκ. Όχι, Port of Mytilene λέει. Δεν είναι Νέο Δελχή, έτσι. Δεν είναι Καμπούλ. Είναι η πρωτεύουσα της Μυτιλήνης, στην οποία κάποιος σοφός αρμόδιος των συγκοινωνιών, παρένθεση, τοπικός αρμόδιος, δεν είδε να κάνει κανένας δαιμόνιος ρεπόρτερ ερώτηση. Ποιος κύριος πήγε και τύπωσε, παρακαλώ. Δεν είναι κολλημένο με σελοτέιπ αυτό που βλέπετε πάνω στο λεωφορείο. Δεν φτάνει το αγγλικό transportation to the port of Mytilene, αλλά έχει τυπώσει κανονικά, ομοιόχρωμα με τα αγγλικά, στα κίτρινα δηλαδή, στα αραβικά, για να μην χάνονται, κύριε Βασιλιάδη, οι λαθρομετανάστες στο νησί. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2018. Μάλιστα, δηλαδή, το Τσιπριστάν. Το Τσιπριστάν, αυτό είναι. Αυτό είναι το Τσιπριστάν. Αυτό το έσχος. Ναι. Δεν είδα να ψάχνετε, κύριοι δημοσιογράφοι του γλυκού νερού, ποιος είναι ο σοφός της συγκοινωνίας του νησιού που αποφάσισε να βάλει αυτή την ταμπέλα. Καλά. Και να ρωτήσουμε οι ξένοι τουρίστες που τυχόν θα ξεπέσουν εκεί που κατήτησε η Λέσβος, ποιος θα πάει τώρα. Ναι. Λοιπόν, με τα γεγονότα που γίνανε 6 μέρες στην Κεντρική Πλατεία. Οι τουρίστες που θα ξεπέσουν θα μείνουν άναυδοι βλέποντας αυτή την ταμπέλα. Λοιπόν, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι προς τιμήν του ο βετεράνος ποδοσφαιριστής μας, ο Βασίλης Φωτσιάρτας, μπράβο, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, μπράβο, ένα σχόλιο και αναφέρει ότι, μάλιστα, αυτή είναι η Ελλάδα, λέει, σημερινή, και μάλιστα ότι αυτή είναι αποφασισμένη να την αφανίσουν την Ελλάδα. Και πολύ σωστά το λέει και τον συγχαίρουμε για το θάρρος του, την παρησία του, τον πατριωτισμό του. Έτσι. Έβγε στον Βασίλη τον Τζιάρτα. Ειλικρινά είναι εικόνα ντροπής αυτή. Πραγματικά ντροπής. Εικόνα ντροπής. Και δηλαδή έσχος. Δεν ντρέπονται σε ελληνικό έδαφος να μην έχουν καν την ευθυξία να βάλουν με ελληνικά γράμματα την πινακίδα του λεωφορείου. Έτσι. Είναι φοβερό. Είναι ανίποτο, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, αλλά εμείς θα επιμείνουμε, μπορεί να γινόμαστε κακοί, γιατί δεν ψάχνουνε και δεν θα το κάνουν βέβαια οι εναθήνες που φοβούνται τη σκιά τους, μη χάσουν τις μισθάρες, ας το κάνουν οι τοπικοί δημοσιογράφοι. Ποιος είναι αυτός ο καρακιοκένταυρος, αρμόδιος, πεφωτισμένος στις συγκοινωνίες του νησιού, που αποφάσισε να τυπώσει πέραν των αγγλικών, παρένθεση, υποτίθεται ότι τα αγγλικά ταιριάζουν με την καλοκαιρινή σεζόν, ας πούμε ότι καταχρηστικά το δεχόμαστε, να τυπώσει και αραβικά από κάτω. Έλεος μαζί σας. Πραγματικό έλεος. Δεν κατάλαβα γιατί όταν πηγαίνουμε εμείς στο εξωτερικό έχουν ελληνικές πινακίδες. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί εμείς πρέπει να έχουμε αγγλέζικες, δεν κατάλαβα. Ελληνική μόνο και σε όποιον αρέσει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχετε δίκιο. Ελληνική και σε όποιον αρέσει, να μην έρχονται. Έχετε δίκιο. Αν μου επιτρέπετε. Ας το καλό πια. Ναι. Με τη δουλοπρέπεια. Θέλω να σταθώ. Αν μου επιτρέπετε, θα προσπαθήσω ναι, να ναι, είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ναι. Είχαμε μια συζήτηση σε ένα φιλικό περιβάλλον, στο οποίο φιλικό περιβάλλον είχα την τιμή να με πλαισιώνουν και απόστρατοι, κύριε Βασιλιάδη, ναι, του στρατού Ξηράς εννοώ. Ναι. Και τέθη το ερώτημα από κάποια κυρία και είπε για τους εχμαλώτους μας, τους ομήρους, τους δύο που αναφέραμε προηγουμένως, και είπε μια φράση η οποία πραγματικά με ηλέκτρισε και έγινε η αιτία για να πω αυτά που θα ακούσετε στη συνέχεια. Είπε η κυρία αυτή, μα ξανά είχαμε ποτέ εχμαλώτους στην Τουρκία. Μάλιστα. Καλή μου κυρία, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε, είχαμε ξανά πρόσφατα εχμαλώτους στην Τουρκία κατά εκατοντάδες, κύριε Βασιλιάδη. Βέβαια, τα θέματα αυτά, ως συνήθως, είναι απαγορευμένα, θέλετε, κλειδωμένα, διαγραμμένα, στη λύθη. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει και να τα αναπτύξει. Εννοείται του 1974. Βεβαίως. Α, μάλιστα. Είναι εκατοντάδες εχμάλωτοι, Έλληνες και Κύπροι,
Δεν νομίζω ότι έχουν αφήσει ζωντανό κανέναν από αυτούς. Έτσι, σήμερα πλέον όχι. Αλίμονο. Αλλά θέλουμε... Για πειράματα από ό,τι είχε ακουστεί τους χρησιμοποίησαν, έτσι. Μπράβο, κύριε Βασιλιάδη. Τους χρησιμοποίησε, αφού το είπατε... Πειραματόζωα έγιναν οι εχμάλωτοι. Τους χρησιμοποίησαν η στρατιωτική, η αρτική υπηρεσία του τουρκικού στρατού, κυριολεκτικά, ναι, ως πειραματόζωα. Τα κτίνη. Ποια στρατιωτική υπηρεσία. Τα κτίνη, ναι. Τα κτίνη, πείτε για να είμαστε και ακριβείς. Θέλω να μιλήσω, όσο μπορώ πιο γρήγορα, για το μοναδικό σχετικό βιβλίο που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι καινούργια η έκδοση. Δεν είναι να πει κανείς ότι κάνουμε διαφήμιση, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε, ναι, αν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία κιόλας. Ναι, ναι. Είναι το περίφημο βιβλίο ενός πολύ δυνατού και αποδοτικού δημοσιογράφου ερευνητή, του Πέτρου Κασιμάτη, «Τα 13 περιστέρια», κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Είναι ο τίτλος, το οποίο μάλιστα έχει πάρει και το πρώτο βραβείο του Ιδρύματος Μπότσι. Και όπως απεκάλυψε και επιβεβαίωσε προετών ένας έγκυρος Αμερικανός αναλυτής, ο Γκρέγκορι Κόπλεϊ, είμαι πολύ συγκεκριμένος ό,τι λέω, Έλληνες εχμάλωτοι βρισκόντουσαν τότε, δηλαδή τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80, ναι, στη Δευτέρα Ταξιαρχία Καταδρομών στο Μπουλού, βορείως της Αγγίρας, είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, αλλά και στην 11η Ταξιαρχία Πεζικού, στο Ντένιζλι, νοτιοδυτικός της Αγγίρας. Είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι που κρατούσανε, σε ποια κάτεργα, τους Έλληνες εχμαλώτους και Έλληνο-Κυπρίους διαφόρων ηλικιών, προσέξτε, και υπήρξε μία φιλότιμη προσπάθεια τότε, οργανώθηκε μία επιχείρηση, που γι' αυτά ξαναλέω δεν θέλουν να μιλάνε καθόλου, σιγά μην μιλήσουν, απελευθερώσεως έστω ενός πολύ μικρού αριθμού, με καταδρομική επιχείρηση, η οποία μάλιστα είχε και ένα τίτλο πολύ χαριτωμένο, λεγόταν «Επιχείρησης Αρχαιολόγοι», κύριε Βασιλιάδη, είναι αδύνατο, μάλιστα, να το αναπτύξουμε. Ναι. Οι Έλληνες πολιτικοί το γνωρίζουν, αλλά δεν μιλούν για κανένα λόγο για το θέμα αυτό, για να μην δημιουργηθούν, λέει, περιφερειακές εντάσεις. Μάλιστα. Ακούστε φράσεις που θάβουνε τη ζωή των ανθρώπων μας. Περιφερειακές εντάσεις. Ναι, ναι, είναι αυτή η διάφορα. Μέχρι η νέα γλώσσα είναι που και μιλάνε. Ομαδικό τάφο Ελλήνων βρέθηκε τότε στα Άδανα, πολύ κοντά στα Άδανα, κύριε Βασιλιάδη. Μιλάμε για 100 με 200 σωρούς, κύριε Βασιλιάδη. 200 σωρούς. Είπατε για τα χημικά εργοστάσια του τουρκικού στρατού που ήταν πειραματόζωα έξω από την Άγκυρα. Δεν θα τα επαναλάβω. Και θέλουμε επίσης να πούμε ότι ένα σημαντικό και θα έλεγα ανατριχιαστικό γεγονός, μεταξύ 1981-1982 εστάλει στη Θεσσαλονίκη μας ένα φορτίο με λεμόνια εισαγόμενα από Τουρκία. Ναι. Η Ελλάδα πλούσια στα λεμόνια από τότε... Δεν είχε, τις είχαν τελειώσει. Ναι, είχαν τελειώσει και φαίναμε από Τουρκία. Ναι. Προσέξτε, την ώρα που οι συσκευάστριες της εταιρείας της ελληνικής Θεσσαλονίκη τα συσκεύαζαν, βρήκαν μέσα στα λεμόνια ένα σημείωμα που έγραφε «Σώστε με, είμαι ο Τάδε», δεν το λέμε το όνομα, «εχμάλωτος εκ της τουρκικής εισβολής». Το 81 ζούσε ακόμα. Αν είναι δυνατόν. Και το βρήκανε μέσα στα λεμόνια. Υπήρχαν ελληνοκύπριοι εχμάλωτοι επίσης και στην Αμάσια και στα Άδανα, όπως είπαμε, και υπήρχαν και οι πληροφορίες. Βέβαια δεν μιλάνε για αυτά οι ελληνικές υπηρεσίες. Σιγά μην μιλήσουν. Τα καταγγέλουμε με μεγάλη βέβαια απόσταση ετών, αλλά επειδή δεν μιλάνε για αυτά πρέπει να τα ακούσει το ελληνικό κοινό, γιατί είχαμε Έλληνες και Ελληνίδες ξανά εχμαλώτους και πάρα πολλούς που σάπισαν στα τουρκικά κάτεργα από το 1974 και η ελληνική πολιτεία δεν έκανε τίποτα, διότι όταν αποφάσισε να το κάνει υπονομεύθηκε η προσπάθεια καταδρομικής απελευθερώσεως έστω λίγων από αυτούς. Τους χρησιμοποιούσαν ακόμα και ως ζωντανά θυράματα, κύριε Βασιλιάδη, για κυνήγι, κυνήγι, προσέξτε, ώστε να εκπαιδευτούν Τούρκοι κομάντος. Αυτά δεν έχουν ξαναυποθεί ποτέ. Ζωντανά θυράματα. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα? Σκελετωμένοι άνθρωποι οι οποίοι σερνόντουσαν, διότι ήταν τέτοια η κακουχία, το απέσιο φαγητό, το ελάχιστο, οι οποίοι όλοι αυτοί ήταν σκελετοί. Και τους είχαν ζωντανά θυράματα. Αυτά δεν τα ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών,
δεν τα θυμάται, οι φάκελοι που τα γράφουν είναι καλά κλειδωμένοι, είναι καλά καταχωνιασμένοι και η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Αλλά δεν θα τα προσπεράσουμε. Πρώτα θα σαπίσουν να μην διαβάζετε τίποτα μέσα στους φακέλους και μετά θα αποφασίσουν να τους ανοίξουν. Έτσι, γιατί δεν ανοίγει ο φάκελος τώρα πόσα, 44 χρόνια. Έχει σφινώσει η κλειδαριά του, κύριε Βασιλιάδη. 44 χρόνια δεν ανοίγει, ναι. Έχει σφινώσει η κλειδαριά του. Γιατί αν ανοίξει θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί Θα μου επιτρέψετε... Στα πράγματα, γι' αυτό. Για να χαμηλώσουμε τους τόνους... Ναι. Και να δώσουμε... Γιατί είναι καλό να δίνουμε... Όταν μπορούμε και όταν υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, κύριε Βασιλιάδη. Εντάξει, με αυτά που λέτε δεν χαμηλώνουν τόνοι όμως. Δεν χαμηλώνουν τόνοι. Πώς να χαμηλώσουν. Θέλουμε να καλύψουμε. Εμένα μου έχει ανεβάσει την πίεση ήδη με αυτά που έχετε δίκιο. Που έχετε τώρα. Δίκιο. Αλλά όσο και σκληρά να είναι αυτά που λέγονται, πρέπει να λέγονται και όχι να θάβονται. Σε αντιδιαστολή όμως, το πάμε σαν αντιδιαστολή. Ναι, για πείτε θα πούμε μια θετική είδηση. Μας εξέπλησε ευχάριστα και μας φάνηκε σαν να διαβάζουμε ψέματα. Και το βρήκαμε, θα πούμε, στα πάρα πάρα πολύ ψηλά του τύπου. Περίπου 700 μαθητές θα διαγωνιστούν, μιλάμε για τις 21 και 22 Απριλίου, δηλαδή έγινε πριν λίγες μέρες, στους 14ους Πανελληνίους Μαθητικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Έμεινα άφωνος. Μάλιστα. Και είπα, δόξα σοι ο Θεός, υπάρχει στην Ελλάδα τέτοια διοργάνωση. 14η Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας και έγινε αυτή η διοργάνωση 2 μέρες στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, στη Σταδίου. Μάλιστα. Οι μαθητές θα εξασκηθούν, λέει η Ειδησούλα, στις τεχνικές και στους κανόνες του λόγου και του αντιλόγου, στο σεβασμό και στην πειθαρχία. Γίνονται τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Καμιά φορά ξεφεύγουν. Και το αλλιεύσαμε στα ψηράκια του τύπου, κύριε Βασιλιάδη. Ξεφεύγουν. Αυτό ήταν μια ευχάριστη παρένθεση για να σπάσουμε λίγο το βαρύ κλίμα. Ναι. Πόσο χειρότερα μπορεί να φτάσει η εγκληματικότητα στη χώρα μας? Μήπως δεν είναι αρκετή η φράση, έχει χτυπήσει κόκκινο? Και να δούμε και τι συμβαίνει με την αστυνομία πια. Κύριε Βασιλιάδη, είναι ένα θέμα το οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει, όπως φαίνεται, καμία διάθεση για να επιλωθεί το θέμα αυτό. Ενώ την ίδια στιγμή η κοινωνία όλη, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, δεν τα βιώνουμε τα έκτροπα με τους λαθρομετανάστες μόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά ή στα περίχωρα, είναι και στις επαρχιακές πόλεις, κύριε Βασιλιάδη. Όλη η κοινωνία λοιπόν στενάζει από τη βαριά εγκληματικότητα και πολλές φορές, με συγχωρείτε, τα δικαιώματα που έχουν οι κακοποιοί είναι πιο πολλά από τα δικαιώματα που έχουν τα θύματα τους. Ναι. Έτσι. Ο αποκαλούμενος ηρωνικά κυρίαρχος λαός πληρώνει για τη φύλαξη των χαραμοφάιδων πολιτικάντιδων, κύριε Βασιλιάδη. Πολλοί ρωτάνε πού είναι η αστυνομία. Παίρνεις στο αστυνομικό τμήμα και σου λέει δεν έχουμε διαθέσιμο περιπολικό. Σου λέει δεν έχουμε διαθέσιμους άνδρες. Για να δούμε λοιπόν πού είναι οι διαθέσιμοι άνδρες και πού είναι τα διαθέσιμα περιπολικά, κύριε Βασιλιάδη. Και παρακαλώ όσοι έχουν όρεξη και χαρτί μολύβι, ας γράψουν για να δουν τι γίνεται. Υπολογίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει στη διάθεσή της περίπου 3.400 αστυνομικούς που υπηρετούν σε φύλαξη πολιτικών, δικαστών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, περιφερειαρχών και καλλιτεχνών, κύριε Βασιλιάδη. Α, έχουν και καλλιτέχνες προστασία. Από αυτούς υπολογίζεται πως οι 1.180 υπηρετούν στη φύλαξη μελών της κυβερνήσεως και πολιτικών προσώπων, οι 1.100 στη φύλαξη αρχηγών ξένων κρατών που επισκέπτονται την Ελλάδα, διπλωματών επίσης, και 1.100 στη φύλαξη ευπαθών στόχων, εκ των οποίων σχεδόν η μισή έχουν διατηθεί πάλι σε πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Έτσι, από τους 3.400 αστυνομικούς, οι 1.800 απασχολούνται στη φύλαξη πολιτικών εν ενεργεία και πρώην. Όπως ας πούμε η κυρία Φόφη Γεννηματά, ο Σταύρος Θοδωράκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν είναι λαοπρόβλητος ο Δημήτρης Κουτσούμπας της Εργατιάς, χρειάζεται φύλαξη, τι λέτε, δεν ξέρω. Ο Πάνος Καμένος, ο Βασίλης Λεβέντης, υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούν συνολικά 75 αστυνομικούς, 10 υπηρεσιακά οχήματα, 5 μοτοσυκλέτες για τις μετακινήσεις, ενώ διαθέτουν και ξεχωριστή 24ωρη φύλαξη και για τα σπίτια τους, κύριε Βασιλιάδη, ναι, και για τα κεντρικά γραφεία των κομμάτων τους. Αλίμονο. Οι υπουργοί δικαιούνται από 5 άνδρες,
ένα συνοδευτικό όχημα και μία μηχανή. Οι αναπληρωτές υπουργοί, 4 άνδρες και ένα όχημα. Οι υφυπουργοί, 3 αστυνομικούς. Οι βουλευτές επαρχίας, 2 αστυνομικούς. Και οι βουλευτές Αττικής από έναν αστυνομικό. Μάλιστα. Οι περιφερειάρχες και οι ευρωβουλευτές έχουν 2 αστυνομικούς. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος Φερρυππίν διαθέτει 13 αστυνομικούς. Ο Γιάννης Δραγασάκης 10. Ο Σταύρος Κοντονής 11. Ο Χρήστος Σπίρτζης, ξέρετε, είναι ο υπουργός που έχει τον Άρη Βελοχιώτη πίσω του. Δεν έχει την ελληνική σημαία. Ναι. 10 αστυνομικούς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, 9 αστυνομικούς. Είναι η προσφάτως ερωτευμένη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μας γράφουν οι εφημερίδες. Ο Νίκος Παπάς, 12 αστυνομικούς. Ο κύριος Κουρουπλής, 12 αστυνομικούς. Η κυρία Γεροβασίλη, 8 αστυνομικούς. Και ο κύριος Πολάκης, αυτό το μεγάλο αστέρι της ελληνικής πολιτικής, 9. Ξέρετε ποιανού σπάει ρεκόρ η αστυνομική φρουρά, κύριε Βασιλιάδη, από τους κυβερνητικούς? Ναι, για να ακούσουμε. Περιμετρικά από το σπίτι του, στα Εξάρχεια, ναι, υπάρχει μια ολόκληρη κλούβα των ΜΑΤ. Με 20 άνδρες όλη την ημέρα. Να το πάρει το ποτάμι. Εννοείται. Είναι ο μέντορας του κυρίου Πρωθυπουργού μας, ο κύριος Φλαμπουράρης. Μάλιστα. Από την Αίγινα. Ναι, ναι. Έχει το ρεκόρ φυλάξεως ο κύριος Φλαμπουράρης. Για να μην προφανώς του κάνουν καλοκαιρινό το σπίτι στα Εξάρχεια. Ναι, ναι. Επίσης οι πρώοι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι της Βουλής δικαιούνται 4 αστυνομικούς. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Αντώνης Σαμαράς. Η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ξέρετε, η προφήτρια εκείνη. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης Ιούφας, ο Φίλιππος Φετσάλνικος, ο Απόστολος Καπλαμάνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμα και ο Βίρον Πολύδωρας, διαθέτουν 4 αστυνομικούς ο καθένας. Και βέβαια, ας μην πούμε τι καθήκοντα αναθέτουν στους αστυνομικούς. Αυτά γιατί τα διαβάσαμε, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, για να απαντήσουμε γιατί έχει αλήψεις σοβαρές και τραγικές η αστυνόμευση και καλούμε στα αστυνομικά τμήματα και μας λένε δεν έχουμε άνδρες, δεν έχουμε διαθέσιμα περιπολικά ή είναι χαλασμένα τα περιπολικά μας ή δεν είναι συντηρημένα τα περιπολικά μας, διότι απασχολούνται στους κυρίους αυτούς. Οπότε μάλιστα, εκεί να αναζητήσουμε την αστυνόμευση. Μα είχαμε και πόσοι πήγανε στη Μυτιλίνη? 350, 500, κύριε Βασιλιάδη. 350. 350, κάτι για 500 διάβασα. 17 δημιουργίες, ναι. 350 άτομα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα να αναφερθούμε σε αυτό. Όποτε θέλετε. Διεξοδικότερα, επειδή το θίξατε. Ναι. Είναι η γνωστή μετάβαση του Έλληνος Πρωθυπουργού στην Λέσβο. Αλλά ο πολλής κόσμος δεν κατάλαβε. Με τι τρόπο πήγε ο κύριος Τσίπρας στη Λέσβο, ξέρετε? Για να ακούσουμε. Είστε και πιλότος. Με τι θα πηγαίνατε στη Λέσβο, με? Αεροπορικός, φαντάζομαι. Ναι, με τι? Τι με τι? Όχι με αεροπλάνο. Με ελικόπτερο. Ναι, πού? Όχι στο αεροδρόμιο. Πού? Χρησιμοποίησε ελικόπτερο από τη Λίμνο, ναι, για να πάει στην Μυτιλίνη. Ναι. Όχι όμως ένα ελικόπτερο. Γιατί πόσα χρειάζεται? 3 ελικόπτερα, κύριε Βασιλιάδη, κατά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που απέφυγαν τα κανάλια να τις πούνε. Τι ήταν, απάτσι τα άλλα 2 για να τον προστατεύουν? Τα άλλα 2, κύριε Βασιλιάδη, ήταν προσποίηση, λες και παίζουμε μπάσκετ, για να μπερδευτεί ο κόσμος που περίμενε να γιουχάρει κατά χιλιάδες τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή και με τα πολύτιμα καύσιμα της πολεμικής αεροπορίας, λες και έχει περίσσια κεφαλαίων και χρημάτων το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για να κάνει παραλλαγές και προσποιήσεις ο κύριος Πρωθυπουργός εν ώψη της επισκέψεως στο νησί. 3 ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν. Και το πιο αστείο. Τη πολεμική αεροπορία δεν του στρατού ξηράστη. Γιατί όλοι έχουν ελικόπτερα. Αυτό δεν το γράφει η είδηση. Ναι, ναι. Όλοι έχουν, έτσι. Μας έκανε εντύπωση, αυτό μας το είπε κάτοικος. Και το πολεμικό ναυτικό έχει ελικόπτερα, όλοι έχουν. Έτσι. Οπότε μπορεί οτιδήποτε. Αυτό μας το είπε κάτοικος της πρωτευούσης, της Μυτιλίνης, ότι ο Πρωθυπουργός πήγε με το ελικόπτερό του, ξέρετε πού και προσγειώθηκε. Πού? Πάνω σε πλοίο στο λιμάνι. Και όχι στο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να τύχει ενθουσιώδους υποδοχής. Ενθουσιώδους. Ενθουσιώδους. Δεν προσπαθώ να είμαι ευγενικός. Ναι, ναι. Να μου το αναγνωρίσετε αυτό. Και δεν είχε εκατομμύρια στο λιμάνι να τον περιμένουν, δηλαδή. Με παλμό, να τον συντοκραυκάσουν, ναι, εκατομμύρια λαού. Να τον σηκώσουν στα χέρια.
Ναι, εννοώ λαού ναι. εγχρώμου εννοώ, δεν καταλάβατε. Α. Εγχρώμου, που λέει εγώ ψηφίσει Τσίπρα. Εγώ ψηφίσει Τσίπρα, αγαπώ. Εγώ αγαπώ. Αγαπώ Τσίπρα. Εγώ αγαπώ. Ναι, ναι. Εγώ αγαπώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα φιλμάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ναι. Οι πολλοί ίσως δεν το ξέρουν. Που ένας Πακιστανός μιλάει με χαριτωμένα σπαστά ελληνικά και λέει εγώ αγαπώ, εγώ ψηφίσω Αλέξη. Λοιπόν, και προσγειώθηκε το ελικόπτερο κατά ομολογίες κατοίκων της πρωτευούσης που περίμεναν με τα πανό το ελικόπτερο πάνω σε πλοίο. Σε πλοίο. Διότι παραξενεύτηκαν πολλοί. Τι πάει να κάνει αυτό το ελικόπτερο πάνω σε αυτό το πλοίο? Έχουμε κάτι φωτογραφίες να δούμε από την επίσκεψη ναι, του. Ναι, μπορούμε να δούμε. Πρωθυπουργού στην. Μυτιλίνη. Αν μπορεί, τηλεσκηνοθέτης. Ναι, εδώ είναι η νυχτερινή ομιλία. Είναι με πολύ διαλεγμένους ανθρώπους οι οποίοι παρακολούθησαν αυτή την ομιλία. Έχουν βάλει μάλιστα σε αυτό το πολύ μεγάλο πλάτωμα κήπο ανάμεσα σε κτίρια. Δεν είναι οι 350 αστυνομικοί με πολιτικά αυτοί? Τι, βρήκε λαό που κάθισε εκεί και τον άκουσε? Ναι, ήταν οι τοπικές οργανώσεις και οι συνεργαζόμενοι, να το πω πολύ ευγενικά. Μάλιστα, μάλιστα. Και έβγαλε αυτό το λόγο σε αυτό το χώρο βράδυ. Προσέξτε πόσοι όρθιοι κουστουμαρισμένοι είναι δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι, φαίνονται. Δυσκολεύεσαι να τους μετρήσεις. Ας δούμε όμως και την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, η οποία έχει μεγάλη αξία. Περιχαρής ο κύριος Τσίπρας, κουμπώνει το σακάκι του για να λάβει το λόγο, έχουν προηγηθεί άλλοι ομιλωτές, και είναι μέσα στην καλή χαρά, πρώτος και καλύτερος, δεξιά όπως βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, καθιστός με τα γυαλιά, ο κύριος Δήμαρχος. Είναι τόσο χαρούμενος ο κύριος Δήμαρχος με αυτά που τραβάει το νησί του από τον κύριο Πρωθυπουργό και τη μέχρι τώρα στάση της κυβερνήσεως απέναντι στη Λέσβο. Χειροκροτεί κιόλας, το βλέπετε. Χειροκροτεί, είναι περιχαρής. Όπως περιχαρής είναι αριστερά του κυρίου Τσίπρα, όπως βλέπουμε, ο κύριος Τόσκας και δίπλα στον κύριο Τόσκα, ασφαλώς, μην το ξεχνάτε, ο κύριος Πολάκης. Ναι, ναι, άλλη μόνο. Μόνο που πρέπει να διακρίνουμε και έναν άλλο τεράστιο αστέρα της πολιτικής. Επίσης χαρούμενο, μέσα στην τρελή χαρά και τεράστιο αυτός. Τεράστιο κιόλας, τεράστιο αστέρα. Τεράστιο αστέρα. Ποιος πίσω είναι? Ακριβώς από το δήμαρχο της πόλεως είναι ο κύριος Σιφουνέκης, κύριε Βασιλιάδη. Του βαθαίως Πασόκ, κύριε Βασιλιάδη. Τον βλέπετε? Περιχαρής και αυτός χειροκροτεί τον κύριο Πρωθυπουργό. Είναι αυτός που είχε πει ότι ενδέχεται να φύγει ο Σταυρός από τη σημαία. Πολύ ωραία το θυμηθήκατε, μπράβο. Αυτός ο κύριος δεν το είχε πει? Βέβαια, βέβαια. Συμπτωματικά αυτός το συμπτωματικά, είχε πει. Ναι, συμπτωματικά, εντελώς συμπτωματικά. Του βαθαίως Πασόκ. Του βαθαίως Πασόκ. Του βαθαίως Πασόκ. Ναι, και είναι πανευτυχής. Πανευτυχής με τον κύριο Τσίπρα, ναι, ο κύριος Σιφουνάκης, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Σιφουνάκης, ναι. Ναι, κοιτάξτε, είναι αποκομμένοι κυρίες και κύριοι Έλληνες φίλοι, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, πλήρως αποκομμένοι από την πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Εννοείται. Αλλά ιδίως την φοβερή πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι της Μυτιλίνης. Οι οποίοι ηρίστον παρόδο με το κιάλι θα δούνε φέτος ξένους τουρίστες, κύριε Βασιλιάδη. Εννοείται. Διότι με το χάλι αυτό που οι 120 λαθρομετανάστες 6 μέρες στην κεντρική πλατεία που άπλωσαν την πραμάτια τους, τις σκηνές τους, τις κουβέρτες τους και να μην πω τι άλλο έκαναν και πήγε ο Δήμος και τα κατάβρεχε για να καθαρίσει. Έφυγαν όλες οι εικόνες στο εξωτερικό με δορυφορικά κανάλια. Και σιγά μου πατήσει τουρίστας. Ακυρώσεις των ναι. τουριστών και των τσάρτερ. Σιγά μου πατήσει τουρίστας. Έχει το θράσος και επιμένει η Αλβανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει εκπληρώσει τάχα το σύνολο των προγραμματοπετουμένων? Ποιους προσπαθούν να κοροϊδέψουν οι Αλβανοί? Η Αλβανία, κύριε Βασιλιάδη, δυστυχώς έχει πάντα έξωθεν πλάτες, έξωθεν και μακράν πλάτες. Υπάρχει μια εγνωσμένου κύρους αμερικανική ιστοσελίδα, η Judicial Watch, που σημαίνει δικαστικό παρατηρητήριο, που συγκέντρωσε προημερών, αυτά δεν τα ξέρουν οι τηλεθεατές, διότι δεν τα λέει ως συνήθως κανένα κανάλι. Ναι. Πολλές φορές δεν τα γράφουν και οι εφημερίδες. Και αυτό πρέπει να προβληματίζει κάθε φορά όταν το λέμε. Και οι εφημερίδες δεν τα γράφουν. Αυτή, λοιπόν, αυτό το δικαστικό παρατηρητήριο το αμερικάνικο συγκέντρωσε 32 σελίδες με στοιχεία που τεκμηριώνουν, προσέξτε, ότι η κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα έστελνε χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων στο δισεκατομμυριούρχο Τζορτζ Σόρος,
Έτσι. Παρένθεση, το ξαναλέμε, Γιώργη Σβάρτς είναι το όνομά του. Τυχαίο πρόσωπο. Ο οποίος με τη σειρά του τα χρησιμοποιούσε για τη χρηματοδότηση αριστερών πολιτικών δραστηριοτήτων στην Αλβανία και τη συνεργασία με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Έντι Ράμα για να πιέσει σε μια αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Το μεταρρύθμιση εντών πολλών εισαγωγικών. Η μεταφορά, προσέξτε τη συνέχεια, των εκατομμυρίων αυτών δολαρίων πραγματοποιήθηκε, κύριε Βασιλιάδη, με την γνωστή μας USAID στην Αλβανία. Την πολύ γνωστή. Μετά στο δισεκατομμύριο για την προώθηση αυτών των δραστηριοτήτων. Από τη USAID, λοιπόν, στον Οργανισμό Κοινωνίας των Πολιτών, αυτό το περίφημο Open Society που ευδοκιμεί σε τόσες χώρες του όρους η οργάνωση. Την οποία USAID σημειωτέων ο Πούτιν την είχε διώξει με τις κλωτσιές από τη Μόσχα. Έτσι, απλώς να τα λέμε, πολύ... να μην τα ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ που το θυμηθήκατε. Αυτά λοιπόν τα χρήματα από την Open Society που τα παίρνανε από την Αμερικανική κυβέρνηση πηγαίνανε στην Αλβανία και έδωσε, μάλιστα διαβάζουμε παρακάτω, η USAID 9 εκατομμύρια δολάρια μόνο το 2016 για την εκστρατεία δικαιοσύνη για όλους, η οποία εποπτεύεται από άλλη οργάνωση του όρους που λέγεται East West Management Institute. Πάλι του όρους. Ναι. Εδώ πέφτουμε πάνω στον αξιότιμο Αμερικανό πρέσβη στα Τύρανα, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Είναι ο κύριος Ντόναλντ Λου, ο οποίος καλυπτόμενος πίσω από την κυβέρνηση Ομπάμα συνδέθηκε στενά και με τον Σόρος και με την κυβέρνηση Ράμα. Μάλιστα. Το Μάιο του 2017, ο Αμερικανός πρέσβης στα Τύρανα, Ντόναλντ Λου, βοήθησε να υπονομευθούν τα σχέδια της αλβανικής αντιπολιτεύσεως για να διαμαρτυρηθεί στις επερχόμενες τότε κοινοβουλευτικές εκλογές, που ξέραν όλοι ότι ετοιμαζόταν βία και νοθεία, να το πούμε για να καταλάβουν τηλεθεατές, δηλώνοντας ότι η Αμερική θα αναγνώριζε, λέει ο πρέσβης, τα εκλογικά αποτελέσματα, ακόμα και αν αυτά τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως αρνιόντουσαν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Δηλαδή και σικέ να ήταν κραυγαλαία, ο κύριος πρέσβης στα Τύρανα θα τα δεχόταν τα αποτελέσματα. Είναι φοβερό. Μάλιστα, ο κύριος αυτός, ο κύριος Λου, περιγράφεται στον Αμερικανικό Τύπο, δεν τα λέμε εμείς, έτσι, ο Αμερικανικός Τύπος τα γράφει. Ναι, εννοείται. Ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία. Δηλαδή, οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις σε μια χώρα έχουν κινητήρια δύναμη τον Αμερικανό πρέσβη, κύριε Βασιλιάδη, όχι το κοινοβούλιο, όχι τους νομοθέτες. Ρωτώ. Αφελώς. Προφανώς. Επίσης, το ίδιο δικαστικό παρατηρητήριο ψάχνει ήδη στοιχεία για άλλες παρεμβάσεις του Σόρος και στα Σκόπια, τι μας θυμίζει άραγε αυτό, και στη Ρουμανία και στη μακρινή Κολομβία. Ας δούμε όμως μία φωτογραφία που έχει η τηλεσκηνοθέτης, παρακαλώ, για το θέμα του Αλβανού Πρωθυπουργού με τον Τζορτζ Σόρος. Μάλιστα, πανευτυχής ο Έντι Ράμα αγκαλιάζει, όπως βλέπετε, έχει το χέρι του ο Αλβανός Πρωθυπουργός πάνω στον Τζορτζ Σόρος. Και ο χαρούμενος νεαρούλης με τα μεγάλα γυαλιά είναι ένας από τους γιους του Τζορτζ Σόρος, από τους πρώτους του γάμους, σε αγαστή σύμπνοια με τον Αλβανό, που δεν είναι Αλβανός βέβαια, είναι γενίτσαρος και αυτός. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Σωστά. Ο πατέρας του ήταν ο Χριστάκης Ράμας. Λοιπόν, δεμένοι, όπως τα λέγαμε, χέρι-χέρι με τον δισεκατομμυρίουχο. Ας δούμε και μία ακόμα φωτογραφία, παρακαλώ. Αυτός είναι ο πολύς, ο τεράστιος, ο δραστήριος Αλβανός, Αμερικανός πρεσβευτής στα Τύρανα, ο κύριος Ντόναλντ Λου, στον οποίο μάλλον στέκεται και χάρη σε αυτόν στηρίζεται τελικά, όπως φαίνεται, η αλβανική κυβέρνηση. Δεν ξέρω, Βασιλιάδη, αυτά τα έγραψε κανείς στην Ελλάδα, τα είπε, για το πώς γίνονται οι μεταρρυθμίσεις σε μια χώρα με κινητήρια δύναμη ένα πρέσβη. Θα πει κανείς αυτά, δεν ξέρω. Ο οποίος είναι μόνο με Αμερικανό, δεν μοιάζει. Ας μην το πάμε εκεί τώρα. Ας μην το πάμε εκεί. Σε τι θα λέγαμε ότι ξεχωρίζει η Αλβανία, υπάρχει κάτι?
Η Αλβανία, κύριε Βασιλιάδη, είναι το μεγαλύτερο ναρκοκράτος της Ευρώπης. Μάλιστα. Έχει το θράσος αυτή η χώρα, γιατί το ρωτήσατε προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προημερών ο Αλβανός Πρωθυπουργός, η είδηση πέρασε ντούκου στην Ελλάδα, είχε επισκεφτεί επισήμως στο Βερολίνο. Την προπερασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Και η απάντηση από τη γερμανική κυβέρνηση και από την ίδια την κυρία Άγγελα Δωροθέα Κάστνερ, το Μέρκελ πετάξτε το, ήταν ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει απολύτως καμία ενταξιακή διαπραγμάτευση για την Αλβανία και πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η γερμανική κυβέρνηση δεν τη θέλει την Αλβανία να ζωγραφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και φανταστείτε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι στο δείπνο που παρέθεσε ο Αλβανός Πρωθυπουργός στην Αλβανική Πρεσβεία στο Βερολίνο, πλήθος Γερμανών επισήμων και πολιτικών δεν πάτησαν καν, κύριε Βασιλιάδη. Το διανοείστε? Τους γράψανε κανονικά. Κυρίως οι χριστιανοδημοκράτες, όπως διαβάζουμε, έλαβαν δια της απασίας τους. Και υπήρξε η εξής εξήγηση από γερμανικής πλευράς, ότι ως Γερμανοί δεν πρόκειται να κάνουμε με τους Αλβανούς τα ίδια λάθη που κάναμε και μετανιώσαμε με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ρουμάνων και των Βουλγάρων, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Άρα η Αλβανία να ξεχάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Ράμα, ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει μία μοναδική περίπτωση συμβούλου που δεν τον έχει κανένας άλλος στην Ευρώπη. Δηλαδή? Ο νυν Αλβανός Πρωθυπουργός έχει σύμβουλο έμιστο τον πρώην Άγγλο Πρωθυπουργό. Ναι, το έχουμε δείξει, το έχουμε δείξει. Τον Τόνι Μπλερ, κύριε Βασιλιά. Το έχουμε δείξει σε προηγούμενη εκπομπή. Ας μην ελπίζει. Από όσο θυμάμαι. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Θέλω όμως να πούμε, γιατί ναι, με ρωτήσατε τι άλλο συστατικό ξεχωρίζει η Αλβανία, ναι, και σας είπα ότι είναι ένα σκέτο ναρκοκράτος. Λυπούμε να πω στους Έλληνες τηλεθεατές ότι οι λεπτομέρειες που τεκμηριώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο πόσο ενοχλητικό ναρκοκράτος είναι που έχει κινήσει το αρνητικό ενδιαφέρον ξένων δυτικών κυβερνήσεων, οι οποίες προσπαθούν να δούνε πώς θα προφυλαχθούν από τις ατελείωτες εξαγωγές ναρκωτικών της Αλβανίας, μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η περίπτωση της Ιταλίας. Προσπαθούν οι Ιταλοί επισήμως να παρακολουθήσουν, αν είναι δυνατόν, την παραγωγή ναρκωτικών στην Αλβανία, ναι, και να εμποδίσουν τις φυτείες και στο τέλος να εμποδίσουν και τις εξαγωγές στις δυτικές χώρες. Ας δούμε μία φωτογραφία που έχουμε για τις ειδικές μονάδες που απασχολεί σε αλβανικό έδαφος, προσέξτε, είναι πολύ χαρακτηριστικό, η Ιταλική κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχουμε δύο φωτογραφίες. Μπράβο. Όπως διαβάζετε στα πλάγια του αυτοκινήτου αυτού, το οποίο δεν είναι ακριβώς αστυνομία, γράφει Guardia di Finanza. Είναι η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας, η οποία αναλαμβάνει εξειδικευμένα ζητήματα. Εδώ βλέπουμε ένα περιπολικό Fiat. Αλλά ας δούμε και την επόμενη φωτογραφία που μας ενδιαφέρει, που είναι άμεσα σχετική, παρακαλώ. Εδώ, μπράβο, ευχαριστώ την σκηνοθέτηδα. Είναι της Guardia di Finanza το ελικόπτερο, το οποίο θα περιπολεί τακτικά με ένα πρόγραμμα 8ετούς παρακολουθήσεως, προσέξτε. Μάλιστα. Σε ένα υποτιθέμενο κυρίαρχο κράτος, μιλάμε Αλβανία κράτος πλάκας, έτσι, για πλάκα πραγματικά. Θα 8 χρόνια θα παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία η ειδική αυτή αστυνομική υπηρεσία της Ιταλίας για να διαπιστώνει αν υπάρχουν δίκτυα κάναβης στην Αλβανία. Υπάρχει ένα κανάλι, το Report TV στην Αλβανία, που παρέχει μάλιστα αποκλειστικά βίντεο σχετικά με την ύπαρξη του ελικοπτέρου αυτού της Ιταλικής υπηρεσίας στο μεγάλο αεροδρόμιο των Τυράννων, το Ρίνας. Εκεί, από εκεί θα εξορμεί. Θα παρακολουθεί όλη την επικράτεια της Αλβανίας για να κοιτάει για την κάναβη και θα έχει, προσέξτε κύριε Βασιλιάδη, ειδικές κάμερες για επιχειρήσεις μεγάλου μήκους
και θα υπάρχουν ειδικοί εξειδικευμένοι αξιωματικοί Ιταλοί στην Αλβανία που θα προσπαθούν από αέρος να παρακολουθήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Λέτε ότι θα παρακολουθούν τις φυτείες κάναβης στην Αλβανία. Μάλιστα. Εδώ δεν πάνε να την νομιμοποιήσουν τούτοι ναι. οι ανεκδίκητοι. Ναι. Έχουμε ένα θέμα σχετικό το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε κι άλλο το θέμα, παρόλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο για το 2016 η Ιταλική αυτή υπηρεσία είχε ανακαλύψει 90 αγροκτήματα με κάναβη στο αλβανικό έδαφος, στην αλβανική επικράτεια, και λίγο καιρό μετά αναφέρθηκαν καταγεγραμμένα 2.086 αγροτεμάχια με Μάλιστα. κάναβη. Μιλάμε, είναι η εθνική οικονομία της χώρας στην Αλβανία, βυσίζεται στην κάναβη. Αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι επιχειρεί μια Ιταλική κρατική υπηρεσία επισήμως και με συμφωνία, διότι κανείς δεν ασχολείται στην Αλβανία να ελέγξει το χαμό με τα ναρκωτικά. Ναι. Που βέβαια δεν πάνε μόνο στις δυτικές χώρες, αλλά έρχονται και προς τα δω, κύριε Βασιλιάδη. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι καλλιεργητές μπορούν να μετακινηθούν. Να μην ξεχνιόμαστε. Μπορούν να μετακινηθούν στην Ήπειρο, τώρα που θα την νομιμοποιήσουμε εμείς την κάναβη. Ναι. Έτσι. Ναι. Με αυτούς εδώ πέρα τους τυπάκους. Μη χειρότερα. Που κάνουν τους κυβερνώντες. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε. Είχαν και μία φιέστα. Α, ναι. Ναι. Μου το θυμήσατε και ναι. σας ευχαριστώ. Μάλιστα, μπορούμε να δείχνουμε και κάποιες φωτογραφίες. Ναι, είχαμε κάποιες φωτογραφίες. Κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Ορίστε. Εδώ είναι ένας μεγάλος αστέρας της ελληνικής πολιτικής ζωής. Λίγοι ξέρουν το όνομά του. Είναι ο κύριος Μπαλαούρας. Όλοι τον ξέρουν με την κραυγή φρουρά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Ο πρόεδρος Βουλής, έτσι. Όχι, είναι αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος Βουλής. Ναι, αντιπρόεδρος Βουλής. Μην τον προαγάγουμε. Στη μέση, έτσι. Στη μέση, ναι. με τα γυαλιά. Mm-hmm. Και αριστερά του στην μεγάλη αυτή και πολύ σπουδαία, ειρωνικά το λέω, συγκέντρωση υπέρ της κάναβης, είναι και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κούλογλου, αριστερά. Κάτω από την οθόνη. Ο πρώτος κύριος αριστερά. Μπροστά από την οθόνη που φαίνεται εκεί. Ναι, ο πρώτος ναι. κύριος αριστερά. Ναι. Δίπλα από την κυρία. Προσπαθώντας φιλότιμα ναι. υπέρ της κάναβης. Ας δούμε και μια άλλη φωτογραφία από αυτή την εκδήλωση. Παρακαλώ. Α, εδώ είναι η συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στην πλατεία Συντάγματος. Σας παρακαλώ, διαβάστε. Αν μπορείτε να παραμείνετε ψύχρεμοι. Πιο ανόητο σύνθημα δεν μπορούσε. Ναι. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει. Και αυτό έλεγε, λέει, ο Παύλο Νερούντα. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Γελιότητες. Συγχαρητήρια, ναι. Περνάνε και οι τουρίστες στο Σύνταγμα. Ναι, και βλέπουν τις ιδέες. Την μπάφα. Ναι. Την μπάφα σε πανό. Αυτά υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχε κάποια θλιβερή, λυπούμενα από νεολαία. Κρίμα σε αυτά τα παιδιά. Και κάνανε αυτή τη συγκέντρωση και μοιράζαν και φυλάδια. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος, ο οποίος ο κύριος Ξάνθος, ο οποίος πασχίζει στην ίδια ημερίδα να μας πείσει για το καλό της νομιμοποιήσεως και καλά της φαρμακευτικής, αρχικός, προσέξτε, καλά, ναι. χρήσεως στην κάναβη. Δεν θυμάμαι αν έχουμε άλλη φωτογραφία, κύριε Βασιλιάδη, από αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Συγγνώμη, σε αυτά που ανέφεραν, εγώ διάβασα ότι εκτός από ιατρική χρήση, κάτι μιλάνε και για λόγους διασκεδάσεως, εφορίας, ξέρω, κάτι τέτοια λένε. Ναι. Δεν μένουν μόνο στην ιατρική χρήση. Εγώ και άλλα πράγματα διάβασα. Υπάρχει και αυτή η πιο ανησυχητική παράμετρος. Φυσικά. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες φωτογραφίες στο θέμα αυτό. Όχι, αυτές ήταν. Είχαμε και το γεγονός της επισκέψεως του κυρίου Τσίπρα σε μια εκδήλωση για την κάναβη. Ναι, που του δώσανε δώρα. Ναι. Δεν πήρε και δώρα. Ναι. Από κάναβη πήρε και δώρα. Βέβαια. Αλίμονο. Παρακαλώ όμως, συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, ως πότε θα σαυρίζει αυτός ο Τούρκος παραγωγός του Survivor. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, Τούρκος παραγωγός. Εσείς να επιμένετε να κάθεστε να το βλέπετε. Μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Ναι. Τούρκος παραγωγός. Ναι. Τη σαυρίζει, καλά το βλέπετε. Από την ανοησία πολλών Ελλήνων τηλεθεατών. Είναι ο κύριος Ατζούν Ιλιτζαλή, ο οποίος είναι ευγνώμων για τις τρελές εισπράξεις που κάνει το Survivor στην Ελλάδα. Παρακαλώ, ας δούμε μια φωτογραφία χαρακτηριστική του κυρίου Ατζούν Ιλιτζαλή όταν είχε
συναντήσει τον Πρωθυπουργό μας. Κοιτάξτε χαμόγελα ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Νιλιτζαλή, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Σουλτάνου Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, και δεξιά βέβαια είναι ο τότε Πρωθυπουργός. Η Αλεπού. Η Αλεπού ή κατά άλλους η Μαϊμού, συγχωρέστε με. Ναι. Ο κύριος Αχμέντ Νταβούτογλου. Ή όπως λένε κάποιοι στην Τουρκία, καλά πληροφορημένοι, μπορεί να λέγεται και Δαβίδογλου. Ναι, λένε μια χαρά στην Τουρκία. Και ο Τσίπρας τι φορά εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Πολύ χαριτωμένο, ήταν από κάποια νομίζω ποδοσφαιρική εκδήλωση. Ναι. Και για το κλίμα φιλίας που ξέρουν ψευδώς να στείλουν μονίμως υποκριτικά οι Τούρκοι, του βάλανε και από ένα μαντιλάκι μιας ομάδος, από ό,τι θυμάμαι. Η φιλία με τα πειραματόζωα που λέγαμε τους εχμαλώτους μας. Μη χειρότερα, Χριστέ μου. Χριστέ μου, μη χειρότερα. Είναι η φιλία, αυτή είναι η φίλη. Και γελάνε οι Έλληνες πολιτικοί ανάμεσα σε Τούρκους. Πανευτικής ο κύριος Ιλιτζαλή. Αλλά γιατί το αναφέραμε αυτό? Δεν θέλουμε να γίνουμε κουραστικοί μιλώντας και δείχνοντας πάλι την υπόθεση Survivor. Είναι χαρούμενος με τους... Να εξηγήσουμε γιατί συνεχίζει να είναι χαρούμενος ο κύριος Ιλιτζαλή. Φυσικά. Διότι ετοιμάζει το καινούργιο παιχνίδι επιβιώσεως, το οποίο ο κύριος Ιλιτζαλή το ονομάζει Εξαθλόν. Προσέχετε, με μια ελληνικότατη, αρχαιοπρεπέστατη ονομασία. Θα ονομάζεται Εξαθλόν και θα είναι και αυτό καινούργιο reality επιβιώσεως που θα μοιάζει πολύ με το Survivor, που σας αρέσει και το βλέπετε ανελιπώς, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, δεν έχω χάσει επεισόδιο και... Αυτό που αφού και αυτό θα παίζεται με δύο ομάδες, μόνο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα αγωνίσματα και στις δοκιμασίες. Μάλιστα, και αυτό πάλι θα γυρίζεται στην ίδια χώρα, στο μακρινό Άγιο Δομήνικο, και ήδη προβάλλεται σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή, δεν μας φτάνει το Survivor, θα έχουμε τώρα και το Εξαθλόν. Το είδατε πουθενά να το πούνε αυτό? Κοιτάξτε, θέλουμε να δαιμονοποιούμε την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση. Έτσι και να λέμε ο Τσίπρας έκανε αυτό, ο Καμένος εκείνο, ο Κουβέλης, ο Τάδε, ο Δίνα και ούτω καθεξής. Μα συγγνώμη, δεν μας επιβάλλει εδώ πέρα ο εκάστοτε κρατούν... Ο Τσίπρας, να δούμε τον... Οικειοθελώς το βλέπουμε. Το Survivor. Όπως και τα Serial. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι επιλογή του Τσίπρα να βλέπουμε το Survivor. Είναι δική μας επιλογή. Μηδενίστε τους στην ακροαματικότητα και να δείτε πώς θα πάνε από εκεί που ήρθανε. Αλλά φταίμε εμείς και τα παθαίνουμε. Φταίμε και τα παθαίνουμε. Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Σωστό. Μην τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση και λέμε η κυβέρνηση έκανε εκείνο. Εμείς τα κάνουμε τα περισσότερα. Να μην πω τίποτα άλλο τώρα, βαρύτερο. Σας παρακαλώ πολύ. Και βλέποντας την υψηλή ακροαματικότητα οι διαφημιστικές εταιρείες βάζουν ένα κάρο διαφημίσεις. Φυσικά. Διότι η ζώνη θεωρείται χρυσή. Ναι. Και τα κονομάνι τουρκαλάδες. Έτσι. Έλεος. Ο κύριος Ιλιτζαλή. Έλεος. Που είναι τόσο χαρούμενος που θα φτιάξει και δεύτερο. Συνεχίστε παρακαλώ. Προσφάτως είχαμε την 77η επέτειο της μυθικής, θα λέγαμε, μάχης των οχυρών της γραμμής Μεταξά. Έτσι. Της πλέον δοκιμασμένης οχυρωματικής αμυντικής γραμμής όλων των εποχών. Ακριβώς. Πώς τίμησε ο πολιτικός κόσμος αυτή την κορυφαία επέτειό μας? Πώς τίμησε? Ναι. Ερωτάτε πώς τίμησε? Βεβαίως. Γύρισε και μας έδειξε πάλι την πλάτη του, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Δεν πάτησε κανένας. Διαβάζουμε, προσέξτε αγαπητοί θεατές, στον επαρχιακό τύπο, γιατί στην Αθήνα αυτά είναι κομμένα και αλίμον αν περιμένουμε να ενημερωθούμε μόνο από εδώ, έντονη δυσαρέσκεια στους τοπικούς φορείς των Σερών προκλήθηκε από το γεγονός της απουσίας εκπροσωπήσεως και της κυβερνήσεως και της Βουλής στην 77η επέτειο της μάχης των οχυρών στο Ρούπελ την προπερασμένη Κυριακή. Μάλιστα έφτασε στο σημείο μία βουλευτής να καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, κάνοντας λόγο για βάναυση και κατεξακολούθηση, υποβάθμιση της σημασίας της επετείου από το 2015 και μετά. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απαξιώσει τελείως και, και οι συνεργαζόμενοι βέβαια, άλλοι τους λένε ψεκασμένους, άλλοι τους λένε εξαρτημένους, ούτε εκείνοι πατήσανε. Είναι μεγάλη ντροπή, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, φυσικά. Διότι είναι φυσικά το κλειδί για την αλλαγή του ρου της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακριβώς. Η καθυστέρηση, δεν θα βαρεθούμε να το λέμε,
Η καθυστέρηση για να στηθεί το σχέδιο Μαρίτα και να χτυπήσει ο Γερμανός την Ελλάδα, επειδή τα έκανε θάλασσα ο Ιταλός σύμμαχός του, τον γκρέμασε από τη σχεδιασμένη επίθεση προς τη Ρωσία. Ήρθε νωρίς ο στρατηγός χειμώνας και έπαθε πανολεθρία η Γερμανία και τα ναζιστικά στρατεύματα. Έτσι ακριβώς. Στην Ελλάδα οφείλονται αυτά. Και δεν πατάνε οι εσχροί αυτοί οι άνθρωποι που παριστάνουν τους εκπροσώπους των ψηφοφόρων, δεν πατάνε ποτέ, ούτε ως κυβέρνηση, ούτε καν ως βουλευτές. Και ας ρωτήσουν οι τοπικοί βουλευτές των Σερών, οι τοπικοί, συγγνώμη, ψηφοφόροι, τους βουλευτές τους. Γιατί δεν πάτησες, ρεζίλη, στην επέτειο για τα οχυρά? Γιατί δεν πάτησες? Γιατί περιφρονείς? Στο κάτω-κάτω ήταν Κυριακή. Τώρα ερωτήματα τα οποία δυστυχώς. Θεωρητικά. Ακριβώς. Πόσο φοβική και αρνητική είναι πάντα η αριστερή ώστε να τρέμουν την καθόλου φυσιολογική ανάρτηση του εθνικού μας συμβόλου πάνω στο ιερό χώμα της πατρίδος μας? Βρήκαμε μια απίστευτη. Απίστευτη, τι άλλη λέξη να βρούμε. Ραδιοφωνική δήλωση ενός υφυπουργού, λέει, τον οποίο δεν τον ξέρουμε καν. Υφυπουργού ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, ο οποίος μάλιστα λέγεται, λέει, Νεκτάριος Σαντορινιός. Και είπε ο κύριος αυτός, δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, αν θέλετε με ευλάβεια να ακούσετε αυτά τα σοφά λόγια. Εννοείται. Αν με τις πράξεις σου μπορείς να δημιουργήσεις πρόβλημα στη σημαία και τη χώρα σου, δεν είναι πατριωτική πράξη. Τέτοια ζητήματα και ιδίως σε τέτοιες περιοχές συνιστούν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν πρέπει να παίζουμε όλοι με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, κύριε Βασιλιάδη, στον τόπο μας δεν έχουμε δικαίωμα να αναρτήσουμε την ελληνική σημαία, διότι κάνουμε, λέει, εξωτερική πολιτική. Εσείς στο μπαλκόνι σας και εγώ στο δικό μου, όταν αναρτήσουμε την ελληνική σημαία, ασκούμε εξωτερική πολιτική, κύριε Βασιλιάδη? Φυσικά. Μήπως η επιστήμη σηκώνει τα χέρια? Μήπως πρέπει να προσλάβουμε ρεφενέ ψυχιάτρους για αυτή την κυβέρνηση? Εννοείται. Μα έλεος. Και δεν τρέπεται ο κύριος αυτός και οι όμοιοι του, γιατί είναι δυστυχώς αρκετοί με τα μυαλά του ιδίου, να τα λένε δημοσίως και απευθείας στο ραδιόφωνο, σε ζωντανή μετάδεση. Ακούτε τι είπε για τη σημαία? Έλεος. Δεν τρέπονται λίγο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εσείς για να βάλετε τη σημαία στον κήπο σας ή δίπλα από το σπίτι σας, θα πρέπει να γίνει ψήφισμα του ΟΗΕ που να το εγκρίνει, ή να ρωτάμε για να μην δυσαρεστήσουμε τους Τούρκους? Γελιότητες και δεν απαντώ στο ερώτημά σας. Ουδέν σχόλιον. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε για την οικονομία του χρόνου να περάσω κάποιες έτσι, ναι, όχι τόσο σημαντικές ειδήσεις. Ναι, συμφωνώ. Ο γνωστός Μαϊντανός των καθημερινών δηλώσεων, παντός επιστητού, Αμερικανός πρέσβης, τι νέο κατόρθωμα έκανε? Αχ, ο προφήτης. Ο προφήτης. Ο προφήτης. Ο προφήτης, κύριε Βασιλιάδη, και ας δείχνουμε και τις φωτογραφίες χάριν χρόνου. Ο προφήτης εμφανίστηκε ξαφνικά να ενδιαφέρεται για το Άγιο Όρος, κύριε Βασιλιάδη. Μπα. Ο κύριος Τζέφρι Πάιατ, τον γκαμαρώνουμε εδώ με τον ηγούμενο της Μονής Βατοπηδίου, τον βασίγνωστο κυπριακής καταγωγής, τον κύριο Εφρέμ, ο κύριος Εφρέμ, νομίζω στο επώνυμο Κουτσού, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Φιλοξένησε τον κύριο Πάιατ. Μακάρι να τον φώτισε αυτή η επίσκεψη. Εκτός από τη Μονή Βατοπεδίου, πήγε και στην Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ας δούμε και την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Είναι σε ένα μουσείο στον οποίο προσπάθησαν οι μοναχοί να του δείξουν κάποια πράγματα. Ελπίζω να το άφησαν κάτι μέσα στην ψυχή του. Πάλι η Μονή Βατοπεδίου είναι? Δεν είμαι σίγουρος, γιατί είναι διάφορες φωτογραφίες. Επιλέξαμε πάρα πολύ λίγες. Δεν είναι ο Γέροντας Εφρέμ πίσω από το τζάμι? Όχι. Όχι, Όχι. Α, μάλιστα. Ας δούμε και μία ακόμα. Πρέπει να έχουμε άλλη μία από την περιήγηση του κυρίου Πάιατ στο Άγιο Όρος. Ναι, νομίζω αυτές ήταν οι φωτογραφίες. Αυτές είναι οι φωτογραφίες. Αυτές πρέπει να, ναι, δεν είχαμε συνάντησε, μάλιστα, διαβάσαμε και έναν Μητροπολίτη εκεί, τον Αφάκτου, τον κύριο Ιερόθεο. Μίλησε με τον διοικητή. Ναι. Πήγε στο Πρωτάτο με τον πρωτοεπιστάτη. Αλλά μας έκανε θλιβερή εντύπωση ότι αυτό που βρήκε να δηλώσει ο κύριος πρέσβης είναι για τα ωραία
βιολογικά φυτικά προϊόντα που παράγονται στο Άγιο Όρος. Τι, δηλαδή, τι... Αυτό κατάλαβε από το Άγιο Όρος ο κύριος πρέσβης. Προφανώς. Τα βιολογικά φυτικά προϊόντα. Ναι. Αυτό του έμεινε από την επίσκεψη. Δεν ξέρω, μήπως ανησυχεί ο κύριος πρέσβης ότι το κλίμα δεν τον σηκώνει και τόσο στο Άγιο Όρος και φοβάται τις ρωσικές επιρροές, γι' αυτό βρέθηκε εκεί. Μάλλον θα έλεγα. Μάλλον. Πάντως είναι... Η επισήμαση πολύ ζωηρός και πολύ υπερκινητικός ο κύριος πρέσβης ανά την επικράτεια. Τώρα λίμωνο αν μετά από μία επίσκεψη που όλοι παρακαλούν για να τους καλυτερεύσει την ψυχή και την επαφή με τον Θεό, αυτός κατάλαβε μόνο τα βιολογικά προϊόντα. Βιολογικά φυτικά προϊόντα. Μάλιστα. Γιατί προκλήθηκε σοβαρότατη πολιτική κρίση προημερών στη Ρουμανία? Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο φροντίσανε, κύριε Βασιλιάδη, στην Ελλάδα να μην το πει κανένας. Θέλουμε να πούμε, απευθυνόμενοι όχι μόνο στους καλούς φίλους τηλεθεατές, Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά και στους δημοσιογράφους, πόσο μακριά, κύριε, είναι η Ρουμανία. Είναι σχεδόν δίπλα μας. Είναι πάνω από τη Βουλγαρία. Γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε? Και όταν μιλάμε μάλιστα για μία σοβαρή πολιτική κρίση. Τι έγινε? Πριν από λίγες μέρες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 6 χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ. Το θυμάστε το θέμα? Βεβαίως. Το ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι με τον πρόεδρο Τραμπ. Το έχουμε θίξει. Και είναι βεβαίως. Αλλά τώρα είναι και άλλες χώρες. Προκειμένου, λέει, να μεταφέρετε την ειρήνη, να προωθήσετε την ειρήνη, είπε ο κύριος Νετανιάχου, μεταφέρετε εδώ τις πρεσβείες σας, είπε σε διπλωμάτες ξένων χωρών. Και μάλιστα ευχαρίστηκε προσωπικά ο κύριος Νετανιάχου, εκ μέρους της Ισραηλινής κυβερνήσεως, την κυβέρνηση της Γουατεμάλας, που αποφάσισε να μεταφέρει ήδη με σχετική ανακοίνωση την πρεσβεία της μετά τη μετακίνηση των Αμερικανών, χωρίς όμως να κατονομάσει ποιες είναι οι άλλες 5 χώρες. Επίσης είπε ότι 10 πρώτες πρεσβείες, το έδωσε σαν κίνητρο, προσέξτε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οι 10 πρώτες πρεσβείες που θα μεταφερθούν στην Ιερουσαλήμ θα έχουν, λέει, προνομιακό καθεστώς. Το φαντάζεστε? Δίνει και κίνητρα η κυβέρνηση του Τελαβίβ. Θα τους δώσουν και 5 δώρα. Για να ανοίξουν, με συγχωρείτε, ναι, και 3 δώρα και 5 δώρα, ναι, όπως κάνουν κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές προσφοράς. Την ίδια στιγμή όμως τι έγινε στη Ρουμανία? Ναι. Προκλήθηκε σοβαρή πολιτική κρίση, διότι ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός, ο Λίβιου Ντραγκνέα, ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, προσφέρθηκε, λέει, να μεταφέρει τη χώρα του, την πρεσβεία της χώρας του και αυτό στην Ιερουσαλήμ. Ναι. Αλλά δεν έκανε καμία συνεννόηση με κανέναν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε έξαλλος. Και ο κύριος Κλάους Ιωάννης, ο οποίος πρέπει να θυμίσουμε στους Έλληνες τηλεθεατές, διότι δεν φτάνει που δεν μιλάνε για τα Σκόπια εδώ, δεν μιλάνε για το τι γίνεται στην Αλβανία, δεν μιλάνε για το τι γίνεται στην Βουλγαρία, δεν μιλάνε και για το τι γίνεται στην Ρουμανία. Ο Κλάους Ιωάννης, ο πρόεδρος της Ρουμανικής Δημοκρατίας, είναι κατά το ίμιση Γερμανός, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση. Με δύο λόγια, κύριε Βασιλιάδη, σε άλλες χώρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν κάνει ανοησίες ο Πρωθυπουργός, τον αδειάζει εγγράφος, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Να ακούνε, παρακαλώ, οι Έλληνες τηλεθεατές, ότι έχει κάποια προνόμια σε πολλά καθεστώτα δημοκρατικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μαζεύει τις ανοησίες του Πρωθυπουργού του. Όχι. Συγχωρέστε με για το ύφος. Οι πρόεδροι της Δημοκρατίας να ακούνε, όχι οι Έλληνες τηλεθεατές. Και αυτοί. Ο αρχηγός του κράτους, προσέξτε ανακοίνωση. Ναι. Ο αρχηγός του κράτους ούτε ενημερώθηκε, ούτε ζητήθηκε η γνώμη του για την κίνηση αυτή. Μάλιστα. Η οποία δεν βασίζεται σε καμία αξιόπιστη αξιολόγηση. Μεταφορά της πρεσβείας θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καταλήγει ο Ρουμάνος πρόεδρος της Δημοκρατίας, τσαλακώνοντας με αυτή την επίσημη ανακοίνωση το χαρτί αυτό στη μούρη του Πρωθυπουργού του. Τον άδειασε κανονικότατα. Τον άδειασε κανονικότατα. Έτσι. Και όλα αυτά για την μη μετακίνηση, επειδή είναι σοβαρότατο
πολιτικό και διεθνές θέμα. Ακριβώς. Η μετακίνηση των πρεσβειών. Αυτά γίνονται δίπλα μας στη Ρουμανία, αλλά δεν κάνει εδώ να τα μάθει κανένας Έλληνας, κύριε Βασιλιάδη. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες, γιατί δεν τον δείχνουν στην Ελλάδα. Ο κύριος Κλάους Ιωάννης, ο πρόεδρος της Ρουμανικής Δημοκρατίας, εκεί φαίνεται δεν έχει, κύριε Βασιλιάδη, τρομοκρατικές οργανώσεις και κάνει ελεύθερα ποδήλατο στους δρόμους του Βουκαρεστίου. Δεν έχει 70 σωματοφύλακες. Βλέπετε εσείς τίποτα έστω άλλα ποδήλατα? Ο εδώ πρέσβης, όταν έκανε τον αγώνα στην Πάτρα, είχε 15 ποδήλατες γύρω του, αφοσιωμένους δίπλα του. Μπράβο του που κάνει ποδήλατο, τον χαιρόμαστε πραγματικά. Είναι πολύ sportsman, όπως και ο Ρουμάνος πρόεδρος. Αλλά ο Ρουμάνος πρόεδρος δεν έχει άλλους ποδήλατες, είναι μόνος του. Δεν ξέρω, ένα Volkswagen Passat που φαίνεται εκεί, μήπως είναι. Είναι τίποτα πολύ μακριά, δεν νομίζετε? Δεν ξέρω. Είναι στο μεθεπόμενο διάζωμα. Ας δούμε και την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Ναι, είναι η επίσημη επίσκεψη του Ρουμάνου πρόεδρου στην Ουάσιγκτον, στον Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα, περιέργως, ο Ρουμάνος πρόεδρος, ξαναλέω, γερμανικής καταγωγής, είναι από γερμανική μειονότητα που υπάρχει ακόμα στη Ρουμανία. Μάλιστα. Έχει τη στάση των χεριών που διατηρεί πεισματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η κυρία Καγκελάριος. Η κυρία Καγκελάριος. Και ο Ντόναλτ. Είναι διαφορετικό το στυλ του κυρίου Ντόναλτ. Τι καρδούλα είναι αυτό που κάνει ο Ντόναλτ, τι είναι αυτό? Ο κύριος Ντόναλτ έχει ένα τελείως δικό του στυλ. αναφέραμε αυτά τα στοιχεία. Θα έπρεπε αυτούς τους συμβολισμούς κάποια στιγμή να μάθουμε τι σημαίνουν κάποια στιγμή. Έτσι. Κάτι μας δείχνουν τώρα που κάνουν στα χέρια τους. Δεν είναι τυχαίο. Θα ξεφύγουμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, αλλά. Θα ξεφύγουμε πάρα πολύ. Έχω την απορία να. Ναι, είναι δύσκολα νέρα. Να πούμε τι συμβαίνει. Πάντως έπρεπε να το πούμε αυτό. Ναι. Για να ξέρουμε ακριβώς δίπλα μας, κύριε Βασιλιάδη, τι κάνουν άλλες ηγεσίες. Τι σημαίνει ιστορικός η έκφραση «Μαύρο Πάσχα»? Αυτό έχει μεγάλη αξία για όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως για τους Θρακιώτες, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Η 6η Απριλίου του 1914 είναι η μέρα που οι νεότερκοι επέλεξαν για να εκδιώξουν μαζικώς τους Έλληνες πολλών χωριών της επαρχίας Αρκαδιουπόλεως και της Βυζίης, αλλά και των άλλων θρακικών περιοχών. Ήταν Κυριακή του Πάσχα. Και αυτό έμεινε στη μνήμη των Θρακετών ως Μαύρο Πάσχα. Σηματοδότησε δηλαδή εκείνη η ημέρα, η 6η Απριλίου του 1914, την απαρχή των συστηματικών διώξεων σε βάρος του πολύ πονεμένου, αιματοβαμμένου θρακικού ελληνισμού από τους Τούρκους, σημειώνοντας δε ότι την περίοδο, την πενταετία 1913-1918, 233.000 ανατολικοθρακιώτες εξαναγκάστηκαν, κύριε Βασιλιάδη, να εγκαταλείψουν τις πανάρχιες πατρογονικές τους εστίες και να καταφύγουν αναγκαστικά στην ελεύθερη Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Άλλες 100.000 οδηγήθηκαν στην Μικρά Ασία σε καταναγκαστικά έργα, από τους οποίους επέστρεψαν στις εστίες τους πίσω αληθινά ζωντανά φαντάσματα με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Περίπου 35 ή 36.000. Προσέξτε, από τις 100.000. Πολύ κάτω από το 1 τρίτο. Μα είναι φίλοι μας. Οι υπόλοιποι, ναι. Είναι φίλοι μας οι Τούρκοι. Οι υπόλοιποι πέθαναν στη Μικρά Ασία από τις άγριες αγκαρίες, τις σκληρές ασθένειες και τον σκόπιμο υποσιτισμό τους. Ακριβώς. Από τα περίφημα, για όσους ξέρουν ιστορία, αμελέτα μπουρού. Τα τουρκικά τάγματα εργασίας που έτσι σκότωσαν ατελείωτες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και άλλους. Κορύφωση των διωγμών εκείνων ήταν το λεγόμενο Μαύρο Πάσχα του 14. Τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε κλείσει τα σχολεία και τις εκκλησίες, είχε κηρύξει γενικό πένθος και τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν διωγμό. Μάλιστα. Εδώ καλούμε τους θεολόγους, κύριε Βασιλιάδη, καθηγητές, και τους πανεπιστημιακούς της θεολογίας, αλλά κυρίως τους έχοντες γνώση θεολογικών και εκκλησιαστικής ιστορίας, κληρικούς και μητροπολίτες, να εξηγήσουν στον κοσμάκι, στο εκκλησίασμα, στο πίμνιο μέσα, τις Κυριακές, τι ακριβώς σημαίνει ότι η Εκκλησία, αντιδρώντας στη βρωμερή συμπεριφορά είτε του κατακτητού
είτε αντίχριστων κυβερνήσεων, τι σημαίνει κηρύσει την Εκκλησία εν διωγμό και πόσο δυνατό όπλο είναι στα χέρια της Εκκλησίας που ουδείς τολμάει όχι να το χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα, ούτε καν ιστορικά να το αναφέρει. Ακριβώς. Αυτά τα λέμε διότι δεν μιλάει κανείς για αυτά τα ζητήματα, ενώ έχουμε παραδείγματα που η Εκκλησία στην ιστορία χρησιμοποίησε αυτό το όπλο και πανικόβαλε το Οθωμανικό κράτος, κηρύσσοντας την Εκκλησία σε διωγμό. Μάλιστα. Και αυτό έχει και πρακτικά επακόλουθα, που δεν περνάνε απαρατήρητα. Εδώ γιατί κανείς δέχεται και όλο δεν αυτό το καθεστώς τολμά να το και δεν τολμά να τα χρησιμοποιήσει αυτά. Τι ακούστηκε προ λίγων ημερών στο Ευρωκοινοβούλιο για τους τζιχαντιστές? Το έγραψε μία ξένη εφημερίδα. Ένας ειδικός ξένος σε θέματα τρομοκρατίας, ο Ζαν Τσάρλς Μπρισάρντ, μιλώντας στην Επιτροπή για θέματα τρομοκρατίας του Ευρωκοινοβουλίου, εστίασε, κύριε Βασιλιάδη, στο γεγονός ότι μεγάλο πλήθος τζιχαντιστών που εισέρχονται στην Ευρώπη είναι φοδιασμένοι με τουρκικά διαβατήρια, κύριε Βασιλιάδη. Και αυτή την είδηση την ξέχασαν να την πούνε στην Ελλάδα. Δεν τη βρήκανε την είδηση αυτή στην Ελλάδα. Πού να την βρουν? Σύμφωνα με την είδηση της εφημερίδος Express, ο κύριος Μπρισάρ στη δήλωσή του έκανε στην Επιτροπή και είπε ότι εμφανίζονται ως δήθεν τουρίστες οι τζιχαντιστές αυτές, και έχουν τουρκικά διαβατήρια. Ανέφερε ότι χρησιμοποιούν χώρες που να έχουν πρόσβαση κυρίως στη Βουλγαρία στην Ευρώπη, μέσω Τουρκίας πάντα από την Τουρκία, και υπάρχουν και άτομα και οργανώσεις στην Τουρκία που αποκλούν πλαστά ή κλεμμένα διαβατήρια, χρησιμοποιούν την κάλυψη του τουρίστα και εισέρχονται στην Ευρώπη κυρίως από τη Βουλγαρία, ίσως και από την Ουγγαρία, όπως λέει. Πρόκειται, λέει, για μια τελείως καινούργια ρότα εισόδου στην Ευρώπη. Και σε αυτό από πίσω οι φίλοι και σύμμαχος Τουρκία, κύριε Βασιλιάδη. Και οι Ευρωπαίοι τι κάνουν γι' αυτό? Απολύτως τίποτα. Μοσχοπουλάνε όπλα και κλείνουν συμφωνίες με τον Σουλτάνο. Μάλιστα. Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι για τη Λέσβο, μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως? Στη Λέσβο, κοιτάξτε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι άνθρωποι έχουν απειβδίσει πραγματικά με το ζήτημα των λαθρομεταναστών και της εγκληματικότητος και μάλιστα κάθε τρεις και μία τα σπάνε όχι μόνο στη Μόρια, αλλά και σε άλλα hot spot. Ναι. Αλλά θα πρέπει να πούμε στη Λέσβο κάποια χαρακτηριστικά θέματα τα οποία δεν ακούγονται στην επικαιρότητα. Το κατήγγειλε πρόσφατα ένας πολύ γνωστός στη Μυτιλίνη δημοσιογράφος, τοπικός δημοσιογράφος, διότι όπως ξέρετε έχουν πάρα πολύ αξιόλογα τοπικά site. Πράγματι. Τα οποία δεν μασάνε τις ειδήσεις, τις φωτογραφίες και τα βίντεο όπως τα μασάνε τα εναθήνες κανάλια. Ο κύριος λοιπόν Ιωάννης Συνάνης είχε μια συζήτηση σε ένα μικρό κανάλι στην Αθήνα, θα το αναφέρουμε στο ART, στο οποίο ήρθε η κουβέντα για την υπογεννητικότητα συγκεκριμένα της Μυτιλίνης. Και ανέφερε ο κύριος Γιάννης Συνάνης στον αέρα αυτά, στο κανάλι, ότι παραπάνω από 5 Έλληνες δεν γεννιόνται στο νησί κάθε μήνα. Προσέχετε. Οι τοκετοί όμως από τους λαθρομετανάστες υπερβαίνουν τις 30. Μάλιστα. Πόσες φορές χωράει, κύριε Βασιλιάδη, το 5 στο 30? Είναι 6 φορές. Και αυτά δεν τα λέει κανένας κακοπροαίρετος, κανένας άσχετος μακριά στην Αθήνα. Τα λέει ο άνθρωπος αυτός που βιώνει το γεγονός από μέσα. Και αυτό δεν γίνεται, συμπληρώνει, μόνο γιατί έχουν άλλους σκοπούς στο μυαλό τους, αλλά κυρίως γιατί τους ενημερώνουν κάποια καλά παιδιά, οι περίφημοι αλληλέγγυοι, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, για να μην σας διώξουν από την Ελλάδα, υπάρχει αυτό το περίφημο παραθυράκι. Μένεις έγκυος και αυτομάτως μένεις εδώ μόνιμα και δεν σε πειράζει κανένας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, κύριε Βασιλιάδη.
Τρομερά δεν τα λέει μια εφημερίδα. Τρομερά είναι αυτά. Τα λέει ένας γνωστός και από ό,τι διαβάσαμε καταξιωμένος τοπικός δημοσιογράφος της Μυτιλίνης. Ούτε πέντε δεν είναι τα Ελληνόπουλα στα μεευτήρια της Μυτιλίνης, αλλά τα λαθρομεταναστόπουλα είναι πάνω από 30. Και η ζωή συνεχίζεται και οι αρμόδιοι των συγκοινωνιών βάζουν ταμπέλες στα αραβικά. Και χασκογελάει ο κύριος Δήμαρχος Μυτιλίνης όταν βλέπει τον κύριο Τσίπρα και τον χειροκροτεί κιόλας. Τα βλέπουν αυτά οι κάτοικοι της Μυτιλίνης που δεν θα πατήσει παπούτσι ξένου τουρίστα. Πώς αντιδρούν, τι κάνουν, ζητούν το λόγο από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Επειδή και πολλά λέγονται και πολλά γράφονται στον τύπο και στο διαδίκτυο, τελικώς ήταν ή δεν ήταν η στρατιωτική επέμβαση της 21ης Απριλίου αμερικανοκίνητη. Δεν φτάνει όχι μία ούτε 10 εκπομπές, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα την Κυριακή 22 Απριλίου, και το αναφέρουμε διότι έχουμε κάποιες μέρες που δεν κάναμε εκπομπή. Mm-hmm. 22 Απριλίου λοιπόν, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky έβαλε σε επαναπροβολή ένα αφιέρωμα που είχε κάνει ο δημοσιογράφος ο Αλέξης Παπαχελάς, παλαιότερο, και το είχε κάνει πέρσι το 17. Μάλιστα. Για τα 50 χρόνια της 21ης Απριλίου. Ναι. Και μάλιστα είχε και διάφορες συνεντεύξεις μέσα. Και ακούστηκε και μία πραγματικά μια χτυπητή αλήθεια, ότι η 21η Απριλίου δεν ήταν αμερικανοκίνητη. Αυτό το κατέθεσε ένας πρώην βουλευτής της ΕΡΕ και προσωπικός φίλος του Γεωργίου Παπαδοπούλου, ο συγχωρεμένος ήδη, Θεός χωρέστον, ο Νίκος ο Φαρμάκης, πέθανε πέρσι τον Αύγουστο στα 88 του, και κατέθεσε τη μαρτυρία του για τη νύχτα της 21ης Απριλίου, η οποία μαρτυρία είναι πραγματικά αποστομωτική, κύριε Βασιλιάδη. Και μάλιστα λέει ο κύριος Φαρμάκης χαρακτηριστικά και θέλω να το διαβάσω. Ναι, βεβαίως. Παπαδόπουλος Φατακός και εγώ, λέει ο κύριος Φαρμάκης, φεύγουμε μαζί από τα Ανάκτορα και επιστρέφουμε στο Πεντάγωνο. Γυρίζει ο Παπαδόπουλος και μου λέει: «Ξέρεις, οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα για το τι έγινε». Του απαντώ εγώ: «Ναι, Γιώργο, δεν έχουν ιδέα, γιατί έξω είναι με χειροπέδες ο Ζαχαράκης, ο υποδιοικητής της ΚΙΠ, και μου είπε ότι είχε έρθει ένα σήμα από τη CIA και ρωτάει: ποιο είναι το χρώμα των στρατιωτικών δυνάμεων που κατέλαβαν το κέντρο των Αθηνών, και αυτό το σήμα έχει έρθει στις 6 το πρωί της 21ης Απριλίου. Ο Ζαχαράκης μάλιστα μου είπε ότι προσπαθώ το πρωί να τους φω ότι έχω ένα σημαντικό σήμα στην τσέπη μου και ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη να μου βγάλει τις χειροπέδες για να πάρω το χέρι μου από την τσέπη μου να τους δείξω το σήμα που ζητάει εσύ να μάθει τι χρώμα έχει το κίνημα». Μάλιστα. Τόσο πολύ πιάστηκαν στον ύπνο. Μάλιστα. Και συμπληρώνουμε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ζήτησε από τον ίδιο το Φαρμάκη τότε αμέσως να μεταβεί στην Αμερικανική Πρεσβεία και να συναντήσει τον ίδιο τον τότε πρέσβη, τον Φίλιπ Τάλμποτ, το οποίο το έκανε αμέσως ο κύριος, ο συγχωρεμένος ο Φαρμάκης, και μετά συνοδεία του κύριου Φαρμάκη, του συγχωρεμένου Φαρμάκη, ο Τάλμποτ, φτάνει στο πρωθυπουργικό γραφείο για να συναντήσουν τον πριν από λίγες ώρες ορκιστέντα πρώτο πρωθυπουργό της δικτατορίας, τον αεροπαγίτη τον Κόλια, τον Κωνσταντίνο Κόλια, τον γνωστό αεροπαγίτη. Και θεωρείται και εκλεκτός του επιλογή και του βασιλέως Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φαρμάκη, το μόνο που ρώτησε τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Κόλια, μόλις τον είδε ο Αμερικανός πρέσβη, ο Φίλιπ Τάλμποτ, ήταν αν εκτελέστηκε ο καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου. Μάλιστα. Αυτή την έννοια είχε ο Αμερικανός πρέσβης. Τίποτα άλλο δεν τον απασχολούσε. Το καταλάβαμε, κύριε Βασιλιάδη. Και δράτω με της ευκαιρίας. Ναι. Ελπίζω να κάθονται καλά οι φίλοι τηλεθεατές. Αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι το πραγματικό όνομα αυτό της οικογένειας Παπανδρέου. Το πραγματικό όνομα, αγαπητοί Έλληνες τηλεθεατές, και απευθύνομαι κυρίως στους φουκαράδες καταμάζες που κάποτε ψήφιζαν με τον πράσινο ήλιο στο χέρι, μονοκούκι, και είχαν φωτογραφίες
του κάθε Γιώργου, του κάθε Ανδρέα και του κάθε Γιωργάκη στο δωμάτιό τους και στο σπίτι τους, το πραγματικό όνομα της οικογένειας, κυρίες και κύριοι, είναι Σταυρόπουλος. Και για λόγους που οι ιστορικοί δεν έχουν καταφέρει να εξιχνιάσουν, είχε πάει στα νιάτα του ο Γεώργιος Παπανδρέου, παππούς, στις αρχές του 20ου αιώνα, ίσως το 1903 ή το 1905, και είχε αλλάξει στα δημοτολόγια στην Πάτρα το Σταυρόπουλος σε Παπανδρέου. Ο πατέρας του Σταυρόπουλος και αυτός το έκανε Παπανδρέου. Άγνωστο για ποιους βαθύτερους λόγους, τους πείραζε το Σταυρόπουλος. Συνήθως για να χαθούν ίχνη τα κάνουν αυτά. Μεταξύ μας ναι. Αλλά πρέπει να το καταθέσουμε, διότι είναι ένα ακόμα επώνυμο που δεν είναι το πραγματικό. Ακριβώς. Σε αυτούς που νομίζουμε ότι είναι το πραγματικό. Ακριβώς. Αν είμαι κατανοητός. Λοιπόν, και μία άλλη πολύ σημαντική είδηση, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το οποίο συζητείται αυτό το καιρό στο Κοινοβούλιο για το θέμα της υιοθεσίας παιδιών από ζεύγη ανωμάλων. Δηλαδή δεν άφησαν ούτε την πατρίδα ήσυχη, ούτε τη θρησκεία, καταστρέφουν και την οικογένεια. Όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο, με πολλούς έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, αλλά λέμε και αυτό. Και εν όψη αυτής της αισχρής συζητήσεως, έσπευσαν 55 καθηγητές πανεπιστημίων να υποστηρίξουν ότι καθηγητές έχονται σχέση με την επιστήμη της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τα παιδιά, εάν αυτοί οι οποίοι τα μεγαλώνουν είναι δύο ανώμαλοι τύποι του ιδίου φύλου. Είτε άνδρες, είτε γυναίκες. Γυναίκες, ναι. Λοιπόν, και μέσα σε αυτούς, έτσι από μία ανάγνωση που έκανα, είναι, παρακαλώ, και η γνωστή κυρία Φραγκουδάκη. Σας λέει κάτι αυτό? Βεβαίως. Είναι η αυτοκόλλητη της κυρίας Θάλιας Δραγώνα. Μάλιστα. Οι οποίες είχαν αναλάβει πριν από χρόνια... τώρα μου ανοίξατε τη χρία, κύριε Βασιλιάδη. Είχαν αναλάβει πριν από χρόνια πολύ πολύ ζεστά, πολύ πολύ επιμελημένα, επιβαθέως Πασόκ βεβαίως. Ποια είναι αυτή που είχε γράψει κάτι βιβλία, μήπως είναι η Δραγώνα και τώρα τα... Μην μπερδεύετε την κυρία Ρεπούση, είναι άλλο θέμα. Όχι Ρεπούση, δεν λέω τη Ρεπούση. Ένα βιβλίο με τίτλο «Τι είναι η πατρίδα μας» που είχε γράψει. Πρέπει να... Νομίζω πως είναι, αν δεν απατώμε, δεν είμαι σίγουρος όμως. Αν είναι η κυρία... Η κυρία Δραγώνα πρέπει να είναι. Δραγώνα. Είχε αναλάβει Δραγώνα, λοιπόν, με την κυρία Φραγκιουδάκη την επιμέλεια των μουσουλμανοπαίδων στη Θράκη. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μία από τις δύο είναι καθηγήτρια ψυχολογίας, κάτι εν πάση περιπτώσει. Ναι. Συμμετέχει σε αυτή την ομάδα των 55, οι οποίοι είπαν ότι σύγχρονα με τη, σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τις επιταγές της επιστήμης. Ναι, και τις επιταγές της επιστήμης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει, μεγαλώνουν φυσιολογικότατα δύο παιδιά όταν έχουν γονείς, κολοκύθια. Εν πάση περιπτώσει, αναδόχους του ιδίου φύλου. Ναι. Δεν έχουν δει όμως τι έχει συμβεί σε παρόμοιες οικογένειες, διότι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν μελέτες. Στην Αμερική ήδη. Υπάρχουν έρευνες. Δεν ήταν πρόσφατο αυτό το γεγονός με δύο γυναίκες που είχαν υιοθετήσει εντός εισαγωγικών. Σωστά. Πέντε παιδάκια τα οποία δήλωσαν ότι εβασανίζονται. Έτσι. Από τις δύο γυναίκες. Έτσι. Και τα πήραν μετά με το αυτοκίνητο και πηδήξαν όλοι από ένα γκρεμό και δεν έμεινε τίποτα και τους ψάχνανε. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Άπειρα γεγονότα. Η είδηση πέρασε στα ψηλά όμως. Πουθενά δεν πέρασε. Στα πολύ ψηλά. Ναι, τι λέτε τώρα. Ναι. Σιγά μην πέρναγε. Ναι. Λοιπόν, και πώς βρέθηκαν αυτοί αμέσως, έτσι. 55 καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι. Και λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει. Μεγαλώνουνε. Έσπευσαν. Αμέσως. Σε μία μέρα βρεθήκανε. Ναι. Σε μία μέρα βρεθήκανε. Είναι φυσιολογικότατο να μεγαλώνουν με ανωμάλους τα παιδιά. Φυσιολογικότατο. Οι ίδιοι πνευματικοί άνθρωποι για τα εθνικά θέματα μαζεύονται να υπογράψουν κοινέ δηλώσει, κύριε Βασιλιάδη. Για ένα εθνικό θέμα. Ούτε κατά διάνοια. Γι' αυτό όμως μαζεύτηκαν αμέσως. Ναι. Λοιπόν, και μία από τις κυρίες τώρα, δεν οφείλουμε να θυμόμαστε τώρα, ή η Δραγώνα είναι, ή η Φραγκουδάκη είναι, θα το δουν οι φίλοι μας στο διαδίκτυο, είναι αυτή η ίδια, η οποία είχε βγάλει ένα βιβλίο με τίτλο «Τι είναι η πατρίδα μας». Εμείς θυμόμαστε από τα παιδικά μας βιβλία, από τα παιδικά μας χρόνια, ναι, στο σχολείο, ναι,
το ποίημα, το πολύ γνωστό, τουλάχιστον για μας τους παλαιότερους. Πατρίδας μου η σημαία. Όχι, το ότι είναι η πατρίδα μας. Ναι. Άλλο είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Του Ιωάννη Πολέμη. Α, ναι. Ναι. Έχω την τιμή και το μεγάλο βάρος ευθύνης να είμαι απογονός του. Ήταν συγγενής μου ο Ιωάννης Πολέμης, έτσι. Δεν το γνώριζα. Θείος του πατέρα μου και επειδή δεν είχε παιδιά, είχε τον πατέρα μου σαν παιδί του. Μάλιστα. Ο Ιωάννης Πολέμης. Τον αγαπούσε υπερβολικά τον πατέρα μου. Μάλιστα. Λοιπόν. Και επειδή έβγαλε ένα τερατούργημα αυτή η κυρία, το οποίο νομίζω μοιράστηκε και στα σχολεία, τα σημερινά παιδιά, και επειδή πολλά παιδάκια μας παρακολουθούν, έχω μάθει, και νέοι πλέον αυτή την εκπομπή, ναι, έτσι μας ενημερώνουνε, θα ήθελα να ακούσουνε αυτό το ποίημα το οποίο μαθαίναμε εμείς στα σχολεία, στα παιδικά μας χρόνια. Υπήρχε δηλαδή μέσα στο σχολικό βιβλίο, βέβαια τώρα ούτε καν συζήτηση. Και πριν το αναγνώσω βεβαίως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα υπέροχα που μας είπατε και σήμερα. Να είστε καλά και ασχέτως εγώ, αν μας ανέβηκε η πίεση και θέλουμε να πάρουμε μπόλικα ηρεμιστικά. Θα τα λέμε. Έτσι, και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τα παιδιά λοιπόν που μας βλέπουν και βέβαια και τους παλαιότερους για να το θυμηθούν, το ποίημα που μαθαίναμε εμείς ως παιδιά, τι είναι η πατρίδα μας. Τι είναι η πατρίδα μας? Μην είναι η κάμπη, μην είναι τα σπαρτα ψηλά βουνά, μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει, μην είναι τα άστρα της τα φωτεινά, μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι και κάθε χώρα της με τα χωριά, κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει, κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά, μην είναι τάχατε τα ρυπωμένα αρχαία μνημεία της χρυσή στολή, που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μια δόξα αθάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας, κι αυτά και εκείνα, και κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά, και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιο αχτίνα, και κράζει μέσα μας εμπρός παιδιά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.